Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη» στην τελική ευθεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με τους υποψηφίους σιγά σιγά να ανοίγουν τα χαρτιά τους στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Σήμερα φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Ιτίας και συγκεκριμένα τον Θεόδωρο Παντελάκη, υποψήφιος δήμαρχος Ιτίας, με το συνδυασμό Ιτία μπροστά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, υποψήφιος δήμαρχος Ιτίας, με το συνδυασμό Ιτία ενώνουμε δυνάμεις. Καλησπέρα σας, χαρά μου. Τον κύριο Νίκο Κουρουπάκη, υποψήφιος δήμαρχος, με το συνδυασμό Ιτία επιστροφή στο μέλλον. Καλησπέρα. Τον κύριο Νίκο Καραμανολάκη, υποψήφιος δήμαρχος, με το συνδυασμό μαζί στο αύριο. Καλησπέρα σας. Και τον υποψήφιο δήμαρχο Ιτίας με τη λαϊκή συσπήρωση, τον κύριο Σίμω Σιμεωνίδη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς βρήκαμε. Να ξεκινήσουμε με μια πρώτη τοποθέτηση και γενική τοποθέτηση από όλους. Κύριε Παντελάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να είστε ξανά υποψήφιος διεκδικώντας τρίτη συνεχή θητεία? Το ερώτημα είναι βέβαια πολύ γενικό κατά την άποψή μου, διότι από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα με βάση το νόμο και το σύνταγμα να έχουμε περιόριστο αριθμό θητείων, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το δικαιούμε και οποιοδήποτε άλλος ήθελε να συνεχίσει τη θητεία του έχει αναφέρει το δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά προσωπικά εμένα, από το 2011 που ανέλαβα την δημοτική, αρχή στον Καλλικρατικό Δήμο Ιτίας, κατέβαλα μια τεράστια προσπάθεια ούτως ώστε αφενός μεν να καταφέρουμε σαν Δημοτική Αρχή σε νέα δεδομένα για την αυτοδιοίκηση, να φέρουμε το Δήμο μας σε μια σωστή πορεία ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα έντονα οικονομικά προβλήματα τα οποία είχε, και αφετέρου να σχεδιάσουμε ένα σαφέστατο δρόμο ο οποίος θα μας οδηγούσε στην ανάπτυξη του Δήμου μας. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας έχουμε ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος αυτού του σχεδιασμού και είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης του τελικού μας σχεδιασμού. Με βάση λοιπόν και αυτή τη λογική, θεωρώ ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο του Στιακού Λαού, θέλοντας να δείξουμε ότι ο σχεδιασμός μας είναι ένας σωστός σχεδιασμός, ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει βάλει τον Δήμο Ιτίας σε μια πορεία ανάπτυξης και η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί με μια Δημοτική Αρχή η οποία διαθέτει και την όρεξη, διαθέτει την εμπειρία και έχει αποδείξει ότι βάζει σωστούς στόχους και πετυχαίνει αυτά τα οποία θεωρεί ότι Μάλιστα. είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας της Ιτίας. Κύριε Ζερβάκη, μετά από σκέψεις αποφασίσατε τελικά να διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών στο Δήμο Ιτίας, που στόχο έχει ο προσανατολισμός σας, ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πορεία στα κοινά. Ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος, ήμουν δημοτικός σύμβουλος, είμαι τώρα περιφερειακός σύμβουλος. Θεωρώ δηλαδή ότι στην παρούσα φάση, με την βοήθεια και τη συνεργασία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι διαθέτουν εμπειρίες, διαθέτουν ικανότητες, διαθέτουν γνώσεις, μπορούμε να δώσουμε την ελπίδα τη χαμένη στο Δήμο Ιτίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ξέρετε κι εσείς και είναι πανθομολογούμενο σε όλη την Κρήτη ότι δυστυχώς το μοναδικό μέρος της Κρήτης το οποίο έχει κάποια στασιμότητα είναι ο Δήμος Ιτίας. Εκτιμούμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και θεωρούμε ότι είναι η φυσική συνέχεια κάπως των πραγμάτων, διότι ξέρετε, ο κόσμος θέλει και το κάτι άλλο. Θέλει την αλλαγή, θέλει διαφορετικά πρόσωπα, θέλει διαφορετικές ιδέες, θέλει διαφορετικές αντιλήψεις. Έτσι, για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε όνειρο αυτό που σας είπα, ότι πρέπει ο Δήμος να φύγει από την αφάνεια, από τον παραγωνισμό και από τη στασιμότητα. Κύριε Κουρουπάκη, έχετε διατελέσει Δήμαρχος Ιτίας. Τι σας όθησε σε μια νέα υποψηφιότητα? Καταρχήν, η αποτυχία αποτελεσματικής διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων από την παρούσα Δημοτική Αρχή, η έλλειψη πρώτης οραματικών στόχων και αναπτυξιακών στόχων και διεκδίκησή τους, καθώς επίσης και η έλλειψη στρατηγικών και τακτικών στόχων. Επίσης, η αποσύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω λαθεμένων χειρισμών της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, η οποία απευθύνθηκε σε πρόσωπα διαφορετικά προκειμένου να πετύχει μια αλλαγή διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων, απευθύνθηκε και σε μένα. Και σε συνεργασία με συνδημότες μας αποφασίσαμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν οδηγεί στην ανάπτυξη και την πρόοδο που θέλουμε και που είναι για μας επιθυμητή,
Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία παράταξη προκειμένου να ανατρέψουμε αυτή την αρνητική πορεία και να προχωρήσουμε μπροστά. Ήδη λοιπόν από τα παρελθόν ξέρετε πολύ καλά και οι δημότες μας το γνωρίζουν ότι μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να πετυχαίνουμε στόχους υψηλούς που έχει ανάγκη και βέβαια η τοπική κοινωνία απαιτεί κάθε φορά τη διεκδίκησή τους από την κεντρική εξουσία και όχι μόνο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Κύριε Καραμανολάκη, έχετε μιλήσει και το έχω σημειώσει για πολιτικούς καριέρας που ζητούν επαγγελματική αποκατάσταση. Σας δίνω μία πάσα για την εισαγωγή σας. Εκ των έσω όντας στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή, από τη θέση της αντιπολιτεύσεως, αλλά και από διάφορες δημοτικές επιτροπές, διαπίστωσα ότι πράγματι, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει ένας παλαιοκομματισμός, μια συμπεριφορά των νη δημοτικών αρχόντων, η οποία δυστυχώς δεν βοηθάει τον τόπο να πάει μπροστά. Διαπίστωσα δηλαδή παλαιοκομματικές πρακτικές που κρατάνε σε τροχοπέδι το Δήμο. Έτσι δηλαδή είδα ότι άνθρωποι που έχουν αιμονές και πάθος να επανεκλεγούν και ξανά και ξανά, αυτοί οι άνθρωποι δεν χειρίζονται τα πράγματα ως οφείλουν. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι γνωστό ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αιμονή στο να επανεκλεγούν, δυστυχώς σβήνουν τη μηχανή του που λέγεται Δημοτική Αρχή. Το έχω δει εκ των έσω, επαναλαμβάνω, όντας και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, παγώνουν το μηχανισμό, βλέπουμε ένα προϋπολογισμό να μην εκτελείται κατ' έτος και τι επιχειρούν να κάνουν, και αυτό είναι η τακτική τους που κρατάει δέσμια την ανάπτυξη του τόπου. Συσσωρεύουν τα χρήματα των δημοτών, οι οποίοι κατ' έτος πληρώνουν, και ο Δήμος οφείλει, έχοντας ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, ετησίως να αποδίδει. Αυτό δεν γίνεται. Και βλέπουμε λοιπόν να προϋπολογίζουν ετησίως έργα πολλών εκατομμυρίων και να υλοποιούν ελάχιστα. Αυτές οι πρακτικές, και με δεδομένο ότι έχουν αδυναμία, εφόσον ασχολούνται πρωτίστως με την επανεκλογή τους, να απορροφήσουν κονδύλια, κοινοτικά χρήματα κλπ., κρατάνε τον τόπο πραγματικά σε επίπεδο που δεν αξίζει στους πολίτες. Μάλιστα. Επιτρέψτε, αν έχω τη δυνατότητα να κάνω μια παρέμβαση. Να ολοκληρώσουμε την πρώτη τοποθέτηση με τον κύριο Σημεωνίδη, υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ένας νέος άνθρωπος αποφάσισε να διεκδικήσει την ψήφο για ποιο λόγο? Καταρχάς, στο χώρο που είμαι, δηλαδή η Λαϊκή Συσπήρωση ως γνωστόν, είναι η παράταξη που στηρίζεται το ΚΚΕ σε όλους τους δήμους της χώρας. Και εκεί που ανήκω, στον χώρο που ανήκω, δεν είναι προσωπικές επιλογές του φιλοδοξίες η απόφαση. Αφενός βέβαια είναι εθελοντική προσφορά και αποδέχεσαι την τιμή που σου κάνουμε, που γίνεται, ώστε να εκπροσωπήσεις το χώρο που εμείς ανήκουμε, το κόμμα μας και στην ουσία το λαό, δηλαδή με λίγα λόγια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και πώς πρέπει να αντιδράσει και να αντιπαλέψει μια κατάσταση που είναι αρνητική, διαμορφωμένη χρόνια τώρα. Εμείς, να το πούμε έτσι απλά, δύο δρόμοι αντικειμενικά υπάρχουν. Είναι ένας δρόμος που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα, το κεφάλαιο που λέμε εμείς, που είναι ο δρόμος που βαδίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, και βέβαια και η τοπική διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχει από πριν, από τον Καλλικράτη ακόμα και από τον Κλισθένη, τώρα υπηρετεί ακριβώς αυτή την πολιτική, αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτόν τον δρόμο που περπατάμε τόσο καιρό, τόσα χρόνια, εμείς λέμε ότι οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να βρουν λύτρωση, δεν μπορούν να βρουν αυτό που πραγματικά ζητάνε και έχουν ανάγκη. Άρα, με αυτή την έννοια, το ΚΚΕ και εκ των γραμμάτων λοιπόν και η Λαϊκή Συσπήρωση δεν θα μπορούσε να λείπει. Να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω κι εγώ σαν υποψήφιος. Ήμουν δημοτικός σύμβουλος στην θητεία 2014 και βέβαια μετά συνέχισε η συναγωνίστρια, η συντρόφισσα Καράμπελα Σταυρούλα, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε βέβαια για να μπορεί να εκφράζει το λαό και να δυναμώσει η φλόγα της ελπίδας. Για να μπορεί να αντιπαλέψει μια δεδομένη αντιλαϊκή πολιτική που θα τα πούμε και αργότερα, βέβαια, μην τα πω όλα τώρα. Κύριε Παντεράκη, μια πολύ σύντομη τοποθέτηση. Ναι, μια πολύ σύντομη τοποθέτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα οποία άκουσα από τους υποψηφίους μου δυστυχώς είναι σε μια λογική τελείως αόριστη. Δεν μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι είμαστε σε στασιμότητα ο Δήμος Ιτίας, όταν έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα, τα αναπτυξιακά, με
Και αυτό οφείλεται στην κατασκευή και τη λειτουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από την ατζέντα που θα ξεδιπλώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα δώσετε τις απαντήσεις που θέλετε. Μην μπούμε σε συγκεκριμένα θέματα. Σε ένα ήθελα να πω μόνο, όταν λέμε αλλαγή τι εννοούμε και όταν λέμε νέες αντιλήψεις τι εννοούμε. Διότι οι νέες αντιλήψεις θεωρώ ότι θα πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη. Δηλαδή όταν έχουμε σε ένα συνδυασμό ένα υποψήφιο ο οποίος προσπαθεί να βάλει φρένο σε ένα έργο του Δήμου, αυτό δεν είναι αντίληψη, αυτή είναι μια αρρωστημένη αντίληψη. Θα έλεγα, όταν λέμε ότι ο Δήμος είναι στην αφάνεια, χωρίς να το αποδεικνύουμε, όταν είναι πανθολογούμενο ότι ο Δήμος Ιτίας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, έχει δείξει μια τεράστια εξωστρέφεια και ο Δήμος Ιτίας και η πόλη της Ιτίας είναι παγκοσμίως πλέον γνωστή, πώς δικαιολογείται η λέξη αφάνεια. Κύριε Παντεράκη, πώς μπορούμε, για να σας δώσω και τη σκηνική πάσα και να προχωρήσει η συζήτηση, να μιλάμε για ανάπτυξη του Δήμου Σιτίας από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή. Και αναφέρω συγκεκριμένα τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, που το τεχνικό πλάνο του ΒΑΚ είναι γνωστό. Έχουμε να κάνουμε με τη χάραξη από την Κίσαμο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Εκτός Άγιος Νικόλαος μέχρι Σιτία. Φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση στο πλάνο που προχωράει η κυβέρνηση? Σαφέστατα όλοι έχουν μία ευθύνη και μάλιστα μία ιστορική ευθύνη. Εγώ θα αναφερθώ σε μένα προσωπικά, στην δημοτική μου περίοδο και θα συμφωνήσω με το γεγονός. Τι έγινε λοιπόν, τι έφταξε και εσύ, τι έχει μείνει εκτός? Καταρχάς, εγώ θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή η Σιτία δεν είναι εκτός. Με ποια έννοια το λέω? Όλα τα κόμματα λένε ότι ο βόρειος οδικός άξονας ξεκινάει από το Καστέλι και ολοκληρώνεται στην Σιτία. Με ποια διαφορά όμως? Μέχρι τον Άγιο Νικόλαο λέμε ότι είναι αυτοκινητόδρομος, κλειστός, με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Από τον Άγιο Νικόλαο και μετά μέχρι τη Σιτία μιλάμε για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, αλλά όχι των ίδιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Από τον Άγιο Νικόλαο τώρα μέχρι τη Σιτία, την περίοδο που ήμουν και αντινομάρχης, αλλά και την περίοδο που πρωτοανέλαβα την ευθύνη των δημοτικών πραγμάτων της Σιτίας, κατέβαλα μια τεράστια προσπάθεια και μάλιστα την πρώτη τετραετία μου φάκελοι οι οποίοι μου χλιάζανε στο Υπουργείο Υποδομών βγήκανε στην επιφάνεια με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη και των τότε κυβερνητικών βουλευτών και ξαναξεκίνησε αυτή η μελετητική διαδικασία η οποία είχε μια στασιμότητα. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο από τον Γέφυρα, από το Καλό Χωριό, που έχει φτάσει το πρώτο κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Καλό Χωριό. Από Καλό Χωριό μέχρι και το Χαμέζι, που έχει ολοκληρωθεί το Χαμέζι, να είναι σε εξέλιξη μια σειρά μελετών, που δυστυχώς όμως την τελευταία τετραετία αυτές οι μελέτες δεν χρηματοδοτηθήκαν για να ολοκληρωθούν. Να βάλετε μια ανατελεία. Εάν αυτές οι μελέτες είχαν χρηματοδοτηθεί, ο κύριος Πρίτζης λέει τώρα ότι θα τις χρηματοδοτήσει, θα ήμασταν σε ένα προχωρημένο στάδιο ωριμότητος, οπότε ή αυτή την προγραμματική περίοδο ή την επόμενη προγραμματική περίοδο. Που δεν είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο ωριμότητος. Είμαστε. Θα ήμασταν, είπατε. Σε ακόμη πιο ευξημένο. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι μελέτες που είναι σε εξέλιξη εντός του νομού Λασιθίου από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τη Σιτία είναι σε μία φάση ευξημένης ωριμότητας. Έχουμε περιβαλλοντικούς όρους σε δύο τμήματα και συντάζεται και η περιβαλλοντική μελέτη από το Καβούσι μέχρι να περάσουμε στον κύριο Ζερβάκη. Να περάσουμε στον κύριο Ζερβάκη μετά σε εσάς, κύριε Κουρουπάκη. Βέβαια. Τι ήθελα να πω λοιπόν, ολοκληρώνοντας, ότι εγώ σαν δημοτική αρχή έφερα με έμφαση το θέμα αυτό, ανάγκασα στην ουσία και την προηγούμενη ηγεσία και τη σημερινή ηγεσία να επανέλθουν και να ξεκινήσει η ορίμαση αυτών των μελετών και απαιτούμε αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση αυτών των μελετών, τη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Κύριε Ζερβάκη, είναι θέμα κεντρικού κράτους από τη στιγμή που κακά τα ψέματα υπάρχουν μελέτες ώριμες στην περιοχή της Σιτίας σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή θεωρώ ότι απευθυνόμαστε σε νοήμονους πολίτες και το να κοροϊδεύουμε τον κόσμο θεωρώ ότι δεν είναι έντιμο επιμέρους μας. Αυτή είναι η σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί από το Υπουργείο με τις συγκεκριμένες κοινοπραξίες. Το έργο είναι Σύμβαση Παραχώρησης Χανιά Χερσόνησο και ΣΔΙΤ Χερσόνησος Νέαπολη. Με ενεργοποίηση προαίρεση 32 χιλιόμετρα στη Σύμβαση Παραχώρησης στο τμήμα Κίσαμος Χανιά. Αυτό ξέρετε πότε έγινε? Ιούνιος του 18. Δηλαδή πριν από 7 μήνες, 8 μήνες, 9. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην ξέρουμε ούτε σαν Δημοτική Αρχή
Ούτε σαν περιφερειακή αρχή. Την Κίσαμο έχετε ξεχάσει, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα σας με τον κύριο Σπίρτζη. Σας είπα, ενεργοποίηση προαίρεση 32 χιλιόμετρα στη σύμβαση παραχώρηση στο τμήμα Κίσαμο Χανιά. Ναι. Αυτό λέω. Οπότε το κομμάτι Αγίου Νικόλαου έχει μείνει έξω, οριστικά έξω. Μισόλεπτο. Υπάρχει ένα plan B ότι θα προχωρήσει με χρηματοδότηση από το κεντρικό. Μισό λεπτό. Κύριε Ζερβάκη, καθαρίζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει ανακοίνωση από τον κύριο Σπίρτζη ότι σε δεύτερη φάση αναμένεται να προχωρήσει. Ναι, αλλά πρέπει στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας, να δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Τι σημαίνει σύμβαση παραχώρησης. Κύριε Κουρουπάκη, δεν ολοκλήρωσα. Με συγχωρείτε, δεν ολοκλήρωσα. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι μελέτες προϋπήρχαν του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Δηλαδή, οι μελέτες στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Σιτία προϋπήρχαν του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Έπρεπε λοιπόν αυτοί που ήρθαν και εξαγγείλαν το έργο να πούνε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν οι συγκεκριμένες μελέτες, θα προχωρήσουμε σε άμεση χρηματοδότηση των μελετών, θα ξεκινήσουμε το έργο Άγιος Νικόλαος Σιτία και σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η διαδικασία του ΟΑΚ. Όπως έχει ανακοινωθεί. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο έντιμο, πιο ειλικρινές. Έτσι. Εάν υποτίθεται ότι θέλουμε να μιλάμε για συγκριτισμό, μάλιστα, να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Κουρουπάκη. Καταρχήν πρέπει να πω ότι υπάρχει μια μελέτη ανατολικής παράκαμψης της πόλης της Σιτίας εδώ και χρόνια. Και θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Αυτό βέβαια προφανώς βαρύνει την περιφέρεια. Όπως και όλα τα υπόλοιπα, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι, αυτού του τύπου τα έργα, όπως είναι ο ΒΟΑΚ και μεγάλοι οδικοί άξονες, είναι βασική ευθύνη της περιφέρειας σε σχέση φυσικά με τα Υπουργεία. Θεωρώ ότι οι τοπικές κοινωνίες τα ζητούν κατά καιρούς, τα βάζουν αυτά τα θέματα, για να προχωρήσουν όμως χρειάζεται η πολιτική βούληση, η οποία φαίνεται τώρα εδώ ότι δεν υπάρχει στο βαθμό που πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Η ανατολική παράκαμψη της πόλεως της Σιτίας είναι όρημη εδώ και καιρούς και θα έπρεπε ήδη να είχαν προχωρήσει τουλάχιστον οι απαλωτριώσεις προκειμένου να κατοχυρωθεί αυτή η ανατολική παράκαμψη που είναι ένα μέρος του ΒΟΑΚ. Το λέω αυτό σαν παράδειγμα για να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Και όταν λέμε δεν υπάρχουν μελέτες, ποιος τις ελέγχει αυτές τις μελέτες? Εάν δηλαδή αυτός που τις αναθέτει δεν έχει τη διάθεση να τις προχωρήσει, λέει ότι υπάρχουν μελέτες, δεν τις χρηματοδοτεί και δεν τελειώνουν ποτέ. Κύριε Καραμανολάκη, έχετε σταθεί ειδικά σε επισημάνσεις σας στην ολοκλήρωση του οδικού δικτύου Σιτίας Μακρύ Γυαλού. Το αναφέρω. Απλά θα πρέπει να κάνω μια επισήμαση όσον αφορά το ΒΟΑΚ. Όταν εσχεδιάζεται προδιετίας, θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ξανά και ξανά. Ζήτησα από τον Δήμαρχο, μάλιστα, να τεθεί επικεφαλής μιας πανδημοτικής κινητοποίησης, διότι τα πάντα έδειχναν ότι θα μείνουμε εκτός σχεδιασμού. Διότι και ο Υπουργός, ο κ. Σπίρτζης, μίλαγε για σύνδεση των πρωτευουσών των νομών και επίσης μίλαγε ο Περιφερειάρχης για κατάτμιση του έργου λόγω μη δυνατότητας χρηματοδότησης του. Εκείνη λοιπόν την περίοδο έφερα το θέμα επιμόνως, κατ' επανάληψη, και δυστυχώς κατεγράφει από αυτή τη Δημοτική Αρχή ολιγορία, βραδύτητα και τις συνέπειες αυτές πληρώνουμε τώρα. Μάλιστα. Στην παρούσα δε φάση, επειδή με ρωτήσατε για τον ΟΑΚ, θεωρώ πράγματι πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι μείναμε εκτός σχεδιασμού και με δεδομένο ότι έχουμε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι, θα πρέπει να τα θωρακίσουμε. Είναι φυσική συνέπεια λοιπόν να διεκδικήσουμε άμεσα, άμεση κορυφαία προτεραιότητα, το οδικό δίκτυο Σιτία, Ιερά Πέτρα, για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε από εκεί, μάλιστα, το γεωργικό και τουριστικό τομέα, έτσι ώστε, ξαναλέω, να μην θέσουμε σε κίνδυνο το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του τόπου μας, που είναι το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Κύριε Σημειονίδη. Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι νομίζω ότι οι σιτιακοί που μας βλέπουν και αρκετός κόσμος βέβαια σε όλη την Κρήτη, πόσα χρόνια, μα πόσα χρόνια γίνεται αυτή η συζήτηση για το βόρειο άξονα και σε επίπεδο βέβαια κυβέρνησης, κυβερνήσεων που να αλλάξει κυβέρνηση από τον τόπο και σε επίπεδο διοικήσεων, δημοτικών αρχών, περιφερειακών αρχών κτλ. Να βγει ένα συμπέρασμα καταρχάς. Για ποιο λόγο δεν γίνεται ή δεν έχει γίνει τόσα χρόνια, ποια είναι η αφετηρία της σκέψης της εκάστοτε κυβέρνησης, της εκάστοτε δημοτικής ή περιφερειακής αρχής, τι έχει στο μυαλό της, γιατί θέλει ένα τέτοιο έργο. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που αντιμετωπίζεται η ασφαλής μεταφορά, ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο με όρους 21ου αιώνα που θα έπρεπε να υπάρχει και μπορεί,
Οι δυνατότητες υπάρχουν, εργαζόμενοι υπάρχουν, μηχανικοί υπάρχουν και μελέτες υπάρχουν και θα γίνουν, αν χρειάζεται να γίνουν, θα γινόντουσαν. Το θέμα είναι ότι παίζονται business. Και σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και σε επίπεδο το δικό μας, στην ανατολική πλευρά, ενδιαφέρει προφανώς το μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλους εργολάβους. Και η περιφέρεια, αν μη τι άλλο, έχει δώσει πολλά σημάδια, πώς να το πω, έχει δώσει πολλές αφορμές για να γίνει, για να αποδειχτεί αυτό το συμπέρασμα, ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν είναι αφετηρία σχεδιασμού ακόμα και του δικού βορειοδικού άξονα, ακόμα και του οδικού δικτύου, να είναι σύγχρονο και ασφαλές, αν θα είναι για την κάλυψη των αναγκών, για να μπορεί πραγματικά οι Συνδιακοί και οι επισκέπτες, βεβαίως, να μπορούν να μεταφέρονται σε όλη την Κρήτη με ασφάλεια, χωρίς να έχουμε νεκρούς, χωρίς να έχουμε αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε. Δεν ενδιαφέρει. Λοιπόν, να βάλουμε και αυτό είναι ένα πολύ βασικό συμπέρασμα. Το ποιο είναι το κριτήριο. Βεβαίως. Ποιο είναι το κριτήριο ανάπτυξης. Γιατί με αφορμή αυτό, θα πούμε βέβαια και αργότερα, μπορούμε να δούμε και για ένα σωρό άλλα πράγματα. Γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη, ναι, πρέπει να διευκρινίσει ο καθένας τι έχει στο μυαλό του. Γιατί εμείς τουλάχιστον, και ολοκληρώνω με αυτό, εμείς τουλάχιστον όταν λέμε για ανάπτυξη, μας ενδιαφέρει τι βελτιώνει, τι ανακουφίζει τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους του μόχου της δουλειάς. Λοιπόν, αυτό είναι ανάπτυξη. Κύριε Πατεράκη, να βάλω μια νοτελεία. Έχουμε μια μισή ώρα εκπομπή μπροστά μας. Ναι, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Θα τα ξεκαθαρίσουμε μόλις επανέλθουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, στην εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, στην τελική ευθεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Σήμερα, εδώ στο πλατό της εκπομπής, φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Σιτίας που βάζουν στο επίκεντρο το αύριο του Δήμου. Κύριε Παντεράκη, ζητήσατε το λόγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για το ΒΟΑΚ. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες και να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι σημαίνει σύμβαση παραχώρησης. Σύμβαση παραχώρησης σημαίνει και διόδια. Οπότε γεννάται το ερώτημα. Εάν η σύμβαση παραχώρησης ήταν μέχρι τη Σιτία, θα έπρεπε να αλλάξουν τελείως όλα τα δεδομένα που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ξαναρχίσουμε εξ αρχής μελέτες, οι οποίες, όπως είπα προηγουμένως, ήταν σε ένα προχωρημένο στάδιο ωριμότητος. Άρα, νομίζω ότι πολιτικά αυτή τη στιγμή μας συμφέρει να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν οι μελέτες και στη συνέχεια να πάμε στη φάση της υλοποίησης. Όσον αφορά την ανατολική παράκαμψη, θεωρώ ότι ο κ. Κουρουπάκης δεν τα λέει καλά ή δεν τα ξέρει καλά. Η μελέτη της ανατολικής παράκαμψης δεν ήταν έτοιμη. Υπήρχε μία προμελέτη επί της εποχής της δικής μου σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ρανατοάκη, προχωρήσαμε. Βγήκανε περιβαλλοντικοί όροι και αυτή τη στιγμή, από πέρυσι, έχει ανατεθεί η οριστική μελέτη, η οποία προβλέπει επικαιροποίηση του κτηματολογίου, οριστική μελέτη και έτοιμο το έργο πλέον για δημοπράτηση. Όσον αφορά τώρα τον ΟΑΚ, επειδή τα ξέρω αυτά τα θέματα χρόνια όντας αντινομάρχης, ήδη, νομίζω, ο κύριος Καρμανουλάκης χτυπάει πόρτες ανοιχτές. Δηλαδή, αυτά είναι δρομολογημένα. Η ανατολική παράκαμψη έχει δρομολογηθεί. Από το πισκοκέφαλο που ξεκινάει ο ΝΟΑΚ μέχρι και το χωριό Τουρτούλη, έχουμε ήδη περιβαλλοντικούς όρους. Έχουμε περιβαλλοντικούς όρους και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί η οριστική μελέτη, μάλιστα, του τμήματος. Και επιπλέον, από τα πυλαγήματα προς τη Σιτία, έχουμε ένα έργο ωριμότατο, 2,5 χιλιόμετρων, το οποίο έχει και περιβαλλοντικούς όρους, έχει και οριστική μελέτη, έγινε μια επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων σε ορισμένα θέματα. Οπότε, αυτό που απομένει είναι να ανοίξει μια πρόσκληση για να μπορέσει να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί αυτό το κομμάτι. Άρα, βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει από τη σημερινή Δημοτική Αρχή μια τεράστια προσπάθεια, μάλιστα, σε συνεργασία με την περιφέρεια αυτά τα τμήματα να ολοκληρωθούν. Αναφέρατε δύο ονόματα, του κύριου Κουρουπάκη και του κυρίου Καραμανουλάκη. Βέβαια, κύριε Καραμανουλάκη. Επειδή ανέφερε το όνομά μου ο κύριος Πατεράκης, θέλω να πω ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί να βλέπουν μια αποτυχημένη Δημοτική Αρχή να σχεδιάζει συνεχώς. Σχεδιάζει 9 χρόνια και θεωρούν ότι οι πολίτες είναι αόματοι πλέον. Και ο απλός πολίτης μπορεί να δει ότι αυτή η Δημοτική Αρχή παραμένει σε σχεδιασμό, δεν υλοποιεί έργα και οι πολίτες θα πρέπει πλέον να κρίνουν σύμφωνα με τα πεπραγμένα και όχι με ένα σχεδιασμό ΕΣΑΗ. Όσον αφορά τον ΝΟΑΚ, οφείλω να πω ότι όταν επισκέφτηκα εγώ τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, μου είπε ότι σας χτυπάω την πόρτα εδώ και χρόνια και εσείς την κρατάτε κλειστή. Είναι έργο κορυφαίας επιλογής.
αυτός ο δρόμος, αυτό το οδικό δίκτυο, διότι, ξαναλέω και κρούω τον κόδωνα, εάν προσανατολιστεί η Νότια Κρήτη, ο Μακρύ Γυαλός και η Ιερά Πέτρα, προς Δυσμάς, προς Καστέλη, προς Ηράκλειο κλπ, λυπάμαι, δεν θα μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, να κρατήσουμε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Κύριε Κουρουπάκη. Καταρχήν, ο κύριος Παντεράκης είπε ότι μάλλον δεν γνωρίζει ή, εν πάση περιπτώσει, 9 χρόνια τώρα στο Δήμο, κατάφερε τώρα να πει ότι γνωρίζει για την Ανατολική Παράκαμψη. Η Ανατολική Παράκαμψη έχει σχεδιαστεί πολλά χρόνια πριν, όταν ανέλαβε δήμαρχος, ήδη ήταν σε εξέλιξη. Απλούστατα, ανακυκλώνουμε τα ίδια, ότι δήθεν κάναμε προσπάθειες, ότι δήθεν κάναμε μελέτες κλπ. 9 χρόνια τώρα. Τώρα, παραμονές των εκλογών, τα ετοιμάζουμε όλα και είναι όλα σε εξέλιξη. Και ο βόρειος άξονας και ο νότιος άξονας. Αλλά ξεχνάμε να πούμε ότι δεν βάλαμε στην ατζέντα βασικούς οδικούς άξονες, όπως είναι ο άξονας Παλέκαστρος-Ζάκρος, που είναι ένας κρίσιμος δρόμος, και αυτός, και θα ήταν ευχής έργων ο Δήμος να έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, που καν δεν το έχει βάλει στην ατζέντα, και είναι πολύ κρίσιμος δρόμος για την τουριστική ανάπτυξη. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μιλάμε και μόνο για οδικά δίκτυα, μιλάμε για σχέδια πόλης, μιλάμε για άλλα ζητήματα τα οποία η Δημοτική Αρχή είχε την άνεση και την αποκλειστική αρμοδιότητα να τα προχωρήσει και δεν τα προχώρησε. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, με βάση αυτά τα οποία ακουστήκαν από τον κύριο Καραμανουλάκη και από τον κύριο Κουρουπάκη, ο Δήμος δεν υλοποιεί τέτοια έργα. Ο Δήμος συνεργάζεται και πιέζει για να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες, ώστε σε συνεργασία με την περιφέρεια να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. 8 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ανέλαβα. Όλοι αγαπάνε να λένε 9. Και να πούμε ότι μέσα από αυτά σε αυτά τα 8 χρόνια είχαμε κάποια γεγονότα τα οποία μας κράτησαν καθυλωμένους. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είχαμε μία κατάσχεση από ένα τρομερό λάθος διαχείριση το οποίο έκανε ο κύριος Κουρουπάκης, που έκανε στην ουσία μια οικονομική αφέμαξη στο Δήμο και καθήλωσε το Δήμο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και επιπλέον είχαμε και μία τεράστια καθυστέρηση, παθολογούμενοι από όλους, που οφείλονταν στο νέο νόμο που αφορά την εκτέλεση των έργων, που για 1-1,5 χρόνο δεν υλοποιούνταν έργα. Όσον αφορά τώρα το Ζάκρος Παλέκαστρο. Και να κλείνουμε την ατζέντα. Ναι, και το κλείνω αυτό. Το Ζάκρος Παλέκαστρο, κάνει λάθος και πάλι ο κύριος Κουρουπάκης, το παρακολουθούμε το έργο. Αυτή τη στιγμή συντάσσεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάλιστα. Και γι' αυτό το έργο έχουμε ασχοληθεί και πιέζουμε, αλλά δυστυχώς ξέρουμε ότι τι σημαίνει δημόσιο και πώς προχωράνε αυτές οι μελέτες. Κύριε Ζερβάκη, άρα και αυτό είναι σε εξέλιξη. Κύριε Ζερβάκη, που δεν τα ξέρουν αυτά. Κύριε Ζερβάκη, κύριε Σημεωνίδη, σε περίπτωση που την επομένη των εκλογών. Δεν τα ξέρουν. Εσείς δεν τα έχετε μάθει, κύριε Κουρουπάκη. Εκλεγείτε δήμαρχοι. Οι προτεραιότητες στο μέτωπο της αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Κύριε Ζερβάκη, ξεκινώ από εσάς. Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους οι οποίες είναι αρμοδιότητα του Δήμου Σιτίας, θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα όλων μας η βελτίωσή τους και η αναβάθμισή τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι εκτέλεση της σχετικής κυβέρνησης ή της περιφέρειας, είναι γεγονός ότι πρέπει και να διεκδικήσουμε και να βγούμε στους δρόμους αν χρειαστεί και να εμπνεύσουμε τον κόσμο ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι η προσπελασιμότητα στις μέρες μας, τα ασφαλή οδικά δίκτυα, οι σύγχρονοι δρόμοι, μάλιστα, είναι πολιτισμός για μια κοινωνία. Κύριε Σημεωνίδη, έρχεται μια χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα την εκμεταλλευτείτε? Καταρχάς, δικά μας χρήματα είναι. Εμείς θέλουμε και διεκδικούμε την ελευθερία και απαιτούμε βασικά να τα κάνεις αυτά τα χρήματα που είναι δικά σου και πληρωμένα και ενώ του λαού μας, από τη δική του αφέμαξη έχουν προκύψει, να μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει και να τα βάλει με βάση προτεραιότητες του. Ακούστε λίγο, το δικό δίκτυο και η μεγάλη αυτοκινητόδρομη και οι μεγάλες ταχύες κυκλοφορίας δρόμοι, βεβαίως είναι απέτηση του σιτιακού λαού. Και είναι απέτηση γιατί ακριβώς πρέπει με ασφάλεια, φθηνά, χωρίς να έχει ζημιές, γιατί και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Ακούστε όμως κάτι. Το δικό δίκτυο, ανοίξω ένα ζήτημα τώρα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δρόμοι. Δεν λέω ότι οι άλλοι υποψήφοι δεν το έχουν υπόψη τους. Το αγροτικό οδικό δίκτυο, παρεπιπτόντως, με την πρόσφατη πλημμύρα που έγινε στη Σιτία, υπέστη τεράστια καταστροφή. Και αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο πώς θα έχεις πρόσβαση ο αγρότης στο χωράφι του, στην περιουσία του. Τώρα είναι συγκεκριμένη περίοδος καλλιεργητική, που αν δεν γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, θα έχεις πρόβλημα και στην παραγωγή του ελαιολάδου. Κυρίως πλήττονται μικρομεσαίοι φτωχοί αγρότες από αυτή τη ζημιά. Είναι οι δρόμοι οι ίδιοι. Μάλιστα. Βεβαίως μέσα εντός του Δήμου η δημοτική οδοποία.
Εννοώ ότι μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί λέγαμε τώρα και είναι και εύκολο να λέμε ότι είναι αυτές τις περιφέρειες, ας το πούμε έτσι, τις προτεραιότητες ή είναι δική της αρμοδιότητα και εμείς απλά πιέζουμε. Καταρχάς, αν πιέζουμε, και θέλω να κλείσω με αυτό, εμείς λέμε ότι και διεκδικούμε και την ψήφο του λαού μας και της ΣΥΤΙΑΣ και των ΣΥΤΙΑΚΟΝ, των εργαζομένων, ακριβώς για να δυναμώσει αυτή η πίεση με όρους κινήματος. Δεν μπορεί να νιώθει ο εκάστοτε Αρναουτάκης, ο εκάστοτε Περιφερειάρχης, η εκάστοτε κυβέρνηση, ότι έχει από κάτω καλά παιδιά, τα οποία θα λένε μονίμως ναι σε όλα και άντε να πούνε και καμιά διαφωνία, αλλά εντός πλαισίων. Εδώ θέλει σύγκρουση και αγώνα, δεν γίνεται αλλιώς. Να βάλουμε σε αυτό το σημείο δύο νέα θέματα στην ατζέντα, που δεν είναι άλλα από το σχέδιο πόλης, κύριε Πατεράκη, και γιατί καθυστερεί η επέκτασή του και με την περίφημη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο. Δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα δύο θέματα. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου είναι τελείως διαφορετική από το σχέδιο πόλης. Εκτός και αν εννοείται ίσως το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παραλιακό δρόμο. Ακριβώς. Αν ο σχεδιασμός θα τροποποιηθεί σε περίπτωση που έχουμε και θετικά νέα στο μέτωπο της επέκτασης. Όχι. Καταρχάς, ναι. Όταν μιλάμε για σχέδια πόλης, θα πρέπει να πούμε ότι όλα τα σχέδια πόλης τα οποία ήταν σε εξέλιξη μέχρι ενός χρονικού διαστήματος σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Σιτίας, αρκετά από αυτά σταμάτησαν. Γιατί? Γιατί η εισφορά σε γη δεν ήταν ικανοποιητική και θα έπρεπε ο Δήμος να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό εισφορά σε χρήμα στους ιδιώτες οι οποίοι θα δίναν τα οικόπεδα, τα χωράφια τους για να υλοποιηθούν τα σχέδια πόλης. Στον Ξερόκοπο, παραδείγματος χάρη, που είχε ξεκινήσει το σχέδιο πόλης, σταμάτησε. Γιατί ήταν αρνητική εισφορά σε γη. Στο Μόχλος επίσης σταμάτησε, διότι υπήρχαν προβλήματα και δεν έβγαινε θετικό ισοζύγιο. Οι εξελίξεις λοιπόν είναι αρνητικές. Μισό λεπτό. Είχαμε λοιπόν σχέδια πόλης στο Ξερόκαμπο, στο Μόχλος. Είχαμε στο Παλέκαστρο Αγκαθιά, που και εδώ το Παλέκαστρο ζήτησε η προηγούμενη δημοτική αρχή, πριν αναλάβω εγώ, το κομμάτι που αφορά το πολεοδομικό σχεδιασμό του Παλεκάστρου, του χωριού, να σταματήσει. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Έπρεπε επειδή είχε δημοπρατηθεί μαζί με τον Αγκαθιά, να πάνε παράλληλα αυτά. Επίσης, είχαμε σε εξέλιξη ένα σχέδιο πόλης στον Κολονέλο, το οποίο και αυτό δεν περπάτησε, κατά την άποψή μου, από ατυχείς επιλογές που έγιναν τότε. Είχατε και σχετική επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βεβαίως. Και θα μπορούσα αναλυτικά να πω τι συμβαίνει στο κάθε ένα από αυτά τα σχέδια πόλης. Όσον αφορά λοιπόν το Παλέκαστρο και το Αγιά Φωτιά Πετράς, αυτά τα σχέδια, τα πολεοδομικά σχέδια, είχαν ανατεθεί με το νόμο 716. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση αυτό το νόμο, σε περίπτωση που συνταξιοδοτούνταν ο συγκεκριμένος ανάδοχος, δεν μπορούσε να πάνε, να πάνε σε άλλο αντικαταστάτη του. Άρα, αυτά τα σχέδια, μάλιστα, εν της πράγμαση παγώνουν και έχει ξεκινήσει ένα αρκετό χρόνο πριν μία προσπάθεια ούτως ώστε η περιφέρεια, αυτός που είχε την ευθύνη της συνέχισης των πολεοδομικών σχεδιασμών, ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην προκειμένη περίπτωση και ο Δήμος Σιτίας, με μια προγραμματική σύμβαση την οποία θα κάνουν, αυτά τα σχέδια πόλης να λυθούν στην ουσία, να κλείσει αυτός ο φάκελος και μετά να ξεκινήσει μια διαδικασία επαναπροκήρυξης και επαναπροσέγγισης του θέματος, κύριε Κουρουπάκη. Όσον αφορά στον Κολονέλο τώρα. Όσον αφορά τον Κολονέλο. Να βάλετε μια τελεία όμως, κύριε Πατέρα. Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο χειρίστηκα εγώ αυτό. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τον Κολονέλο, το οποίο αναφέρω είναι μια επέκταση του σχεδίου πόλης, περιμετρικά θα λέγαμε, της Σιτίας. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ ήταν ότι μέσα σε αυτόν τον πολεοδομικό σχεδιασμό είχαμε και ένα μεγάλο ρέμα του Κολονέλου. Αυτό τι συνέπειες είχε? Όταν εγώ ανέλαβα, προχώρησα και επιτάχυνα αυτή τη διαδικασία. Φτάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο να κατατεθεί το προεδρικό διάταγμα και να εγκριθεί το ρημοτομικό. Τι έγινε τότε? Αυτοί που ελέγξανε το προεδρικό διάταγμα αποφανθήκαν ότι είναι παράνομο, μη νόμιμο. Άρα δεν μπορούσε να βγει προεδρικό διάταγμα το οποίο να ολοκλήρωνε αυτή τη βασική φάση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Οπότε εμείς τι είχαμε να κάνουμε? Ή να το παρατήσουμε ή να κάνουμε μια προσπάθεια να το συνεχίσουμε. Και αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε. Μάλιστα. Και τι κάναμε? Αναθέσαμε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτως ώστε αυτά τα οποία θεωρούνταν αρνητικά από αυτούς που το κρίνανε παράνομο να αναιρεθούν, να γίνει ένας νέος σχεδιασμός που να αφορά έργα πάνω στον Κολονέλο,
πάνω σε αυτό το ρέμα, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια νέα υδραυλική μελέτη, να δούμε τα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί. Ζήσαμε τις πλημμύρες, τους φοβόμαστε τις πλημμύρες και γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να γίνουν με ένα σωστό τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Και γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε το κολονελό. Και σταμάτησε βέβαια και η χρηματοδότηση με ευθύνη του Υπουργείου. Κύριε Κουρουπάκη, ο λόγος σας. Πέχω. Καταρχήν, οι δικαιολογίες για τα πάντα υπάρχουν. Θεωρίες αναπτύσσονται και το αποτέλεσμα όμως κρίνεται. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αρνητικό. Και θα πω εδώ πέρα ότι είχε βρει ο κύριος Πατεράκης δημοπρατημένες πολεοδομικές μελέτες που αφορούσαν 3.279 στρέμματα σε διάφορες περιοχές παραθαλάσσιες για τουρισμό αναψυχής, 670 στρέμματα στο Μόχλος, 242 στον Παπαδιώκαμπο, Σκοπής, επεκτάσεις στην πόλη, βιοτεχνικό πάρκο κλπ. Όλα αυτά περιλαμβάνονταν σε μία δημοπράτηση την οποία είχαμε κάνει για πολεοδομικές μελέτες με αυτοχρηματοδότηση με βάση το γενικό πολεοδομικό της Σιτίας. Αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο του από τον Δήμο, χωρίς κανένα άλλο. Δυστυχώς ο κύριος Πατεράκης από τότε που ανέλαβε δεν προχώρησε την ανάθεση των μελετών αυτών, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα ξεκρέμαστοι και να έχουμε χάσει πραγματικά την ευκαιρία για ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Και η Αγιά Φωτιά και ο Πετράς και η παραλιακή ζώνη, όλα αυτά είναι σχέδια πόλης τα οποία δεν τα προχώρησε η Δημοτική Αρχή και μάλιστα ακούστηκε και μια δικαιολογία ότι το έκανε και σκόπιμα, λέει, γιατί δεν είχε ο πολίτης χρήματα να πληρώσει. Η αυτοχρηματοδότηση που λέω αφορούσε 1023 ευρώ αναστρέμα ένταξης στο σχέδιο πόλης σε 12 άτοκες δόσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δικαιολογίες εναμαρτίες. Κύριε Ζερβάκη. Είναι τεράστια η οικονομική ζημιά που έχει γίνει. Κύριε Ζερβάκη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να παραδεχτούμε δύο πράγματα. Ο σχεδιασμός, η πολεοδόμηση είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δεύτερον, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δίνει μια αναπτυξιακή όθηση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές συνέργειες, πάρα πολλά επαγγέλματα, αναπτύσσεται ο τόπος, μεγαλώνει. Δεν γίνεται να μιλάμε για το σχέδιο του Κολονέλου όταν είχε ασχοληθεί η προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή, όταν ήμασταν εμείς αντιπολίτευση και δήμαρχος ο κ. Κουρουπάκης, και από τότε μιλούσαμε το σχέδιο του Κολονέλου, δηλαδή το 2006, και να είμαστε στο 2019 και να ξαναμιλάμε ακόμη για το σχέδιο του Κολονέλου. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Για τα επιμέρους σχέδια των υπολείπων δημοτικών διαμερισμάτων που αναφερθήκαν οι συνυποψήφοι, θεωρώ ότι έπρεπε και αυτά να έχουν προχωρήσει, διότι μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες τουριστικά, οι οποίες έχουν μια δυναμική και μια δυνατότητα ανάπτυξης, που χωρίς ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό πολεοδομικό, καταλαβαίνετε ότι η άνεση δόμηση πόσα προβλήματα δημιουργεί. Έτσι, και πόσες αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει. Υπάρχουν καθυστερήσεις, λοιπόν, αυτό μας λέτε. Ασφαλώς υπάρχουν καθυστερήσεις. Κύριε Σημειονίδη. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Για να τρέψουμε τη συζήτηση, κύριε Σημειονίδη. Ακούστε λίγο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να περασπιστώ ούτε να δώσω επιχειρήματα στον κύριο Παντεράκη, αλλά το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, ακόμα και σήμερα, τι βιώνει ο λαός μας. Γιατί το λέω αυτό. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και όταν εδώ συζητάμε για το σχέδιο πόλης και τέτοια συζήτηση και από το 2011 και υπήρχαν έτοιμες μελέτες κτλ. Να θυμίσω εδώ ότι εδώ είχαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο τότε τον Καλλικράτη, σήμερα τον Κλεισθένη, ο οποίος ως λύση στα προβλήματα στην καπιταλιστική κρίση με λίγα λόγια, τι ήτανε, η νέα φοροαφέμαξη του λαού μας, η λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ακόμα και των Δήμων και των υπηρεσιών του, έχει κοπεί 60% χρηματοδότηση των Δήμων, στις ΚΑΠ. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Θέλω να πω εδώ ότι σε αυτή την περίοδο ποιος φορτώθηκε την κρίση, όπως και τώρα θέλουν να τη φορτώσουν αυτή την ανάπτυξη πάλι στις πλάτες των εργαζομένων. Εμείς βάζουμε εδώ καθαρά, ξεκάθαρα, ζήτημα προτεραιοτήτων. Και το λέω αυτό γιατί. Εδώ έχει να το πω και απλά, 100.000 πληστηριασμούς θα κάνουν στις λαϊκές κατοικίες. Μέσα σε αυτή τη χρονιά. Μάλιστα. Και ο σχεδιασμός μιλά για 400.000. Ο κόσμος δεν έχει ρεύμα, το 40 με 50% είναι σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, όπως χαρακτηρίζεται σε όλη την Ελλάδα και στο Δήμο μας χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα. Τι θέλω να πω με αυτό, με τις δυσκολίες σε παιδικούς σταθμούς, νέα ζευγάρια να βρουν ένα σπίτι, λόγω αντιφάσεων αυτής της λεγόμενης καπιταλιστικής ανάπτυξης με αυτές τις πλατφόρμες τύπου ηλεκτρονικής ενοικίασης από τουρίστες κτλ. Και νέα ζευγάρια που θέλουν να χτίσουν τη ζωή τους, να νοικιάζουν ένα σπιτάκι και δεν μπορούν να το βρούνε.
αυτά τα πράγματα. Είναι υπόλογοι αυτοί που διαχειρίζονται αυτό το σύστημα και δεν αμφισβητούν ούτε κατά διάνοια τις προτεραιότητες και τη λογική τους. Άρα με αυτή την έννοια να βγάλει συμπεράσματα ο κόσμος, τι συζητάμε, για να συζητάμε τα προβλήματά του αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε τα προβλήματα της πλειοψηφίας του λαού μας αυτή τη στιγμή στη Σιτία, στο Δήμο Σιτίας ευρύτερα. Κύριε Καμαναλάκη, δεν συζητάμε αυτά. Θα επανέλθω στο μπαλάκι που μου πετάξατε στην εισαγωγή που κάναμε. Είπατε λοιπόν ότι υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί, τους οποίους αναφέρω εγώ, οι οποίοι έχουν αιμονή στην επανεκλογή τους. Λέω λοιπόν, όταν εδώ και 2 χρόνια έχει μπει ο τόπος σε προεκλογική τροχιά, όταν έχει αποδομηθεί η δημοτική αρχή αυτή, όταν έχουν γίνει από πομπές μετατάξεις, όταν έχουν διαλύσει οι δημοτικές επιτροπές, πώς να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Και έρχομαι λοιπόν στο θέμα των πολεοδομήσεων. Ορίζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2006 ότι θα πρέπει πράγματι να πολεοδομηθούν αρκετές περιοχές του Δήμου, που θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα περιορίσει και την άναρχη δόμηση, αφού θα δημιουργηθούν οικιστικοί πυρήνες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο προσπαθεί να μας εξηγήσει ο κύριος Πατεράκης, γιατί δεν προχώρησε προς αυτή την κατεύθυνση. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο κανείς δεν το λαμβάνει υπόψη του, δίνει κατευθύνσεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακή πορεία. Μιλάει για ενοποίηση των πρώην ΣΚΟΑΠ. Ξέρετε, ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος ο οποίος προέρχεται από τη συνένωση 4 πρώην Δήμων. Αυτοί οι Δήμοι είχαν ειδικά χωροταξικά, τα οποία δεν έχει γίνει ενοποίηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα χρήσης γης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, κύριε Παναγιωτόπουλε και αγαπητοί τηλεθεατές, αναφέρεται σε κήρυξη, έτσι καθορίζει, στο να κηρυχτούν παραδοσιακοί και διατηρητέοι οικισμοί, αρκετοί οικισμοί του Δήμου μας. Ούτε αυτό το έχουν κάνει και ενέχει τον εξής κίνδυνο. Προσέξτε, όταν το νέο χωροταξικό Κρήτης, το αναθεωρημένο, καθορίζει και ορίζει σχεδόν το σύνολο του Δήμου ως ιδιαιτέρως υποβαθμισμένα τοπία, και εγώ το έχω ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές ζητήσει να απαλληφθεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το νέο χωροταξικό, και υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό το πράγμα, θεωρεί τα 2/3 του Δήμου μας ιδιαιτέρως υποβαθμισμένα τοπία. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αν κηρύσαμε τους οικισμούς που καθορίζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως διατηρηταίους, να αποφύγουμε την άναρχη πλέον επέλαση των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που το κίνδυνο πλέον τον αντιλαμβάνεται ο καθένας, μετά δε και από την σύνδεση την καλωδιακή της Κρήτης με κύριε την Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Κύριε έχουμε ένα λεπτό για να πάμε σε break. Ένα λεπτό. Δηλαδή, μπερδεύουμε τώρα τα ΣΚΟΑΠ και τα ΓΟΠΟΣΟΥ με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και προσπαθούν όλοι να ρίξουν ευθύνες στο Δήμο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, απλά πιέζει και παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη. Την απόλυτη ευθύνη την είχε η Νομαρχία και για τον Κολονέλο την είχε το Υπουργείο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή δεν πρέπει να τηρήσουμε την νομιμότητα, όταν λέει ξεκάθαρα ότι ο μελετητής ολοκλήρωσε την διαδικασία την οποία του είχαν αναθέσει και από εκεί και πέρα δεν έχει δυνατότητα να την ολοκληρώσει. Να αλλάξουμε τον νόμο, επειδή θέλουν κάποιοι να μου ρίξουν ευθύνες, δεν αλλάζει ο νόμος. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο της αυτοχρηματοδότησης για ένα πολεοδομικό σχεδιασμό. 3.700 ευρώ. Ναι. Να πάμε σε διάλειμμα. Δευτερόλεπτα. Είπε ο κύριος Κουρουπάκης ότι περιέχεται εκεί πέρα περιοχή του Μόχλος, περιοχή του Παπαδιόκαπου, που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους. Στο Μόχλος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ήταν δήμαρχος ο κύριος Κουρουπάκης, σταμάτησε ο πολεοδομικός σχεδιασμός, γιατί ακριβώς λόγω της αρχαιολογίας έβγαινε αρνητικό ισοζύγιο. Έβγαινε αρνητικό ισοζύγιο. Τώρα, αφορά τον οικισμό. Αυτό που λέω αφορά από την αρχαιολογία. Αρχαιολογία έχει και εκτός του οικισμού. Έχει εγκριθεί το ΣΚΟΑΠ. Αυτά αφήστε με να τελειώσω και δεν λέω. Βάζουμε μία τελεία. Τώρα όσον αφορά την αυτοχρηματοδότηση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, στην Κρήτη TV. Φιλοξενούμε τους υποψηφίους δημάρχους Σιτίας. Εγώ πάντως δεν έχω πάρει απάντηση και έχω την εξής απορία. Αν
μία πιο ευέλικτη επέκταση του σχεδίου πόλεως σας λύσει τα χέρια, κύριε Πατεράκη, και στην ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω δεν έχει καμία σχέση η αντιμετώπιση του προβλήματος στον παραλιακό δρόμο με το πολεοδομικό σχεδιασμό. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα οποία είπε ο κ. Κουρουπάκης, θεωρώ καταρχάς ότι δεν θα πρέπει να κρυβριζόμαστε και να έχουμε λίγη ανοχή και αντοχή να ακούμε και την άποψη του άλλου. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο της αυτοχρηματοδότησης, ήθελα να μου πει ο κ. Κουρουπάκης πού αλλού στην Ελλάδα υλοποιήθηκε ένας τέτοιος πολεοδομικός σχεδιασμός με αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία, τι θα γινότανε. Πες ότι είχε τη δυνατότητα ο πολίτης να πληρώσει τα 1050 ευρώ, 1023 ευρώ αναστρέμα που θα έπρεπε να είναι η πρώτη εισφορά, γιατί ήταν το 10%. Στη συνέχεια μπορεί να πλήρωνε και άλλο ο πολίτης. Δηλαδή στην ουσία με το 10% θα μαζεύονταν 3,5 εκατομμύρια, έτσι προέβλεπε η ανάθεση, 3,5 εκατομμύρια, και την τύχη αυτών των 3,5 εκατομμυρίων δεν την ξέραμε, διότι όταν φτάναμε στην πράξη εφαρμογής, μπορεί αυτό το σχέδιο πόλης να ήταν ελλειμματικό και να χρειαζόταν ο Δήμος σε τέτοια τεράστια έκταση που θα πολεοδομούσε να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό σαν εισφορά σε γη. Εμείς, σε χρήμα. Εμείς λοιπόν πολιτικά πήραμε αυτή την απόφαση. Να παγώσουμε αυτή τη διαδικασία, δεν έχει κλείσει, να την παγώσουμε, περιμένοντας να δούμε κάποιες καλύτερες μέρες από πλευράς οικονομικής κατάστασης και των συμπολιτών μας, να δούμε εάν με βάση αυτό τον τρόπο σχεδιασμού, με βάση αυτό τον τρόπο σχεδιασμού, μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, αυτός ο σχεδιασμός. Και θεωρώ ότι κακώς εκνευρίζεται, διότι έχει πάρει μία απόφαση τότε το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να γίνει καμία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, και μάλιστα περιείχε σε αυτές τις εκτάσεις και την περιοχή Λιβάδια, που είναι μια περιοχή η οποία και με τις τελευταίες πλημμύρες δεινοπάθησε, και θα έπρεπε να γίνουν εκεί τεράστια έργα υποδομής για να μπορεί να αντιμετωπιστεί μια τέτοια περίπτωση πλημμύρας. Άρα θεωρώ, ποιος αποφάσισε μην αυτό που εκνευρίζεστε. Ποιος μην το εκνευρίζεστε. Αποφάσισε. Δεν το αποφάσισε. Εμείς πήραμε μια απόφαση και το παγώνουμε. Δεν την καταργήσαμε. Δεν καταργήσαμε το διαγωνισμό. Δεν πήρατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πατεράκη. Δεν χρειάζεται να πάρουμε. Αυτή τη στιγμή θα χρειαζόταν απόφαση εάν αυτή την προηγούμενη απόφαση τη δικιά σας την καταργήσαμε. Δεν την καταργήσαμε. Εξακολουθεί να είναι ισχύ και θεωρώ ότι καλά κάναμε και δεν την ενεργοποιήσαμε, διότι θα μπαίναμε σε περιπέτειες. Όσον αφορά τώρα τον Κολονέλο, ήταν μια ατυχής επιλογή. Ξεκάθαρα. Διότι αν δεν περιείχε το στον πολεοδομικό σχεδιασμό το ρέμα, τώρα θα έχει ολοκληρωθεί. Και να το κλείσουμε. Να. Θα έχει ολοκληρωθεί. Και θα μπορούσε πράγματι να δοθεί μια όθηση αναπτυξιακή στην περιοχή. Αυτοί λοιπόν που αποφασίσανε και βάλανε το ρέμα του Κολονέλου έχουν τεράστια πολιτική ευθύνη. Κύριε Καραμανουλάκη, πώς βλέπετε το παραλιακό μέτωπο της ιδέας? Εγώ το βλέπω σαν ένα μεγάλο, ίσως και το μεγαλύτερο, αναπτυξιακό φιλέτο του Δήμου. Το οποίο ευτυχώς που κινητοποιήθηκαν οι πολίτες, ευτυχώς που μπήκαν κάποιοι άνθρωποι μπροστά και το σώσαμε. Διότι λανθασμένες επιλογές παρολίγο να το καταστρέψουν. Και όπως διερωτάστε και το έχετε κάνει ήδη δυο και τρεις φορές, προσέξτε, επιχειρήθηκε να στηριχτεί το παράκτιο τοιχείο του δρόμου επειδή κατέρευσε με μια λιθορυπή ανίκουστο, όταν μιλάμε, ξαναλέω, για την παραλία την ονειρεμένη και το μεγαλύτερο αναπτυξιακό φιλέτο του τόπου, με μία λιθορυπή, ένα έργο μη ανατάξιμο, στο οποίο στάθηκαν απέναντι όλοι οι πολίτες, όλοι οι φορείς, και ξαναλέω, ευτυχώς που σώθηκε. Συχνά λοιπόν διερωτάστε στην κουβέντα μας, εάν πολεοδομηθεί εκείνη η περιοχή που μάλιστα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αναφέρεται με τον όρο «τουρισμός αναψυχή». Φανταστείτε λοιπόν να αναπλάσουμε, να αποκαταστήσουμε το παραλιακό μέτωπο που τώρα είναι σε παρακμιακή κατάσταση. Δηλαδή, να αποκαταστήσουμε πάλι την παραλία μας. Πώς? Με υλικά όπως προβλέπουν μελέτες. Φανταστείτε να πολεοδομήσουμε την περιοχή του Πετρά. Τι αναπτυξιακό εργαλείο θα είναι για τον τόπο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο επικίνδυνοι χειρισμοί ήταν αυτοί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Κύριε Ζερβάκη. Κοιτάξτε, η πρώτη αναφορά στο παραλιακό μέτωπο της Σιτίας είχε γίνει το 2010. Είχε επισκεφθεί τότε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μαζί με την Περιφερειάρχη τη Σιτία και είχαν δει τις πρώτες διαβρώσεις που είχε υποστεί όλο το μέτωπο από την θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι με τις κλιματολογικές αλλαγές που υπάρχουν, υπάρχει μια γενική διάβρωση όλη την Κρήτη. Για το λόγο αυτό, το ΙΤΕ έχει κάνει κάποιους συγκεκριμένους σχεδιασμούς, οι οποίοι προβλέπουν πώς θα βελτιωθούν οι παραλίες και πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παραλιακά μέτωπα, τουλάχιστον αυτά που έχουν να κάνουν σχέση με αναψυχή, με οικιστικές, με οικοδόμηση, όλα αυτά. Τι έγινε τότε? Ενώ υπήρξε ένας σχεδιασμός από το ΙΤΕ, ο οποίος προέβλεπε κάποιους υφάλους, προέβλεπε κάποια τοποθέτηση κάποιων συγκεκριμένων παρεμβάσεις, οι οποίες θα βελτίωναν την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο πράγμα δεν προχώρησε. Έγιναν κάποιες, ευτυχώς και δεν έγινε η λιθοροποίηση συγκεκριμένη που μιλάμε, ευτυχώς και αντιτάχθηκε ο κόσμος. Έγινε κάποια μικρή παρέμβαση, η οποία βελτίωσε την κατάσταση, αλλά το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή ενώνει όλο το ανατολικό μέτωπο της Σιτίας, από την περιοχή του Βάη, από την περιοχή της Κάτω Ζάκρου, του Παλαιοκάστρου, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να έχει άμεση και προσπελασιμότητα και προσβασιμότητα και ασφάλεια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει πάση θυσία να βελτιωθεί και να γίνει ένα σύγχρονο κομμάτι. Εκτός από κομμάτι διάβαση, να γίνει ένα σύγχρονο κομμάτι. Μάλιστα. Περιπάτου, να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα δώσουν και μια προστιθέμενη αξία στο συγκεκριμένο μέτωπο. Κύριε Σημειονίδη. Αναφορικά με την εικόνα του παραλιακού μετώπου. Βεβαίως, ακούστε. Πολύ βασικό είναι καταρχάς ότι αυτή η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή τυχαίνει να έμενα για πολλά χρόνια και στο πατρικό μου που περνούσα από αυτόν τον δρόμο επί πολλά χρόνια, δεκαετίες, αυτή η διάβρωση δεν είναι κάτι καινούριο. Οι επισκέψεις, οι κοινές φωτογραφίες, προφανώς κάποιους τους ενδιαφέρουν, η κατανόηση, το χτύπημα στην πλάτη, οι ευχές να μην συμβεί το κακό, γιατί εκεί να θυμίσω ότι είναι και η πρόσβαση για το ΤΕΙ, το τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης. Βέβαια, είναι και όλη η περιοχή του Παλαιοκάστρου, Βάη, που έχει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Δεν έχει ούτε διάβαση, βεβαίως, δεν έχει απολύτως τίποτα. Εδώ μιλάμε για προβλήματα που έχουμε. Είναι πολλές οι φορές που είναι θέμα τύχης. Και είναι χαρακτηριστικό το πώς βλέπει ο καθένας και πώς χαρακτηρίζει μια περιοχή. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή η περιοχή, ένα, γιατί είναι η παραλία δίπλα στην πόλη μας και μπορεί να κάνει δωρεάν, ευτυχώς, όσο μπορεί. Γιατί έχει και τον νόμο για τον Αιγιαλό που έχει η πρόσφατα κυβέρνηση που φέρνει, όσο μπορεί να τον χαρεί ο επισκέπτης της Σιτίας και βέβαια οι ίδιοι οι δημότες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, πρέπει να είναι ασφαλής. Για αυτούς που περνάνε με το αμάξι, να μην έχουν διαβρώσεις, ζημιές, καταστροφές, να μην μπορεί να προκαλεστεί κάποιο ατύχημα που έχουν γίνει ούκο λίγα. Και το χειρότερο από όλα, βέβαια, είναι το εξής. Όταν αναφερόμαστε και χαρακτηρίζουμε τη συγκεκριμένη περιοχή, φιλέτο ο άλλος, να γίνουν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις ή όπως όχι ο καθένας στο μυαλό του. Εδώ έγινε μια καταστροφή από πλημμύρας που σχετίζεται το συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι εκεί καταλήγει ένας ποταμός της Σιτίας και όχι μόνο, και σε άλλα σημεία του Δήμου έγιναν ζημιές, που καταστράφηκαν ολοσχερώς οι ιδιοκτήτες της περιοχής εκεί. Υπάρχει καμιά δέσμευση ότι θα αποζημιωθούν? Δεν υπάρχει δέσμευση. Υπάρχει ένα θα δούμε, θα κάνουμε κάποια στιγμή, αναλόγως τις περιστάσεις. Εδώ έχουν ευθύνη αυτοί που διαχειρίζονται την κατάσταση και ο κύριος Πατεράκης στη Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή και όσοι θέλουν να κινούνται σε αυτές τις ράγες και ολοκληρώνω, έχουν ευθύνη γιατί δεν αναδεικνύουν στον κόσμο την ουσία του προβλήματος. Δεν βάζουν τον κόσμο να κινητοποιήσει, να αγωνιστεί, να διεκδικήσει, να ξεβολέψει αυτούς που πρέπει να ξεβολέψει. Μπαίνουν σε μια διαδικασία διαχείρισης ότι αυτός είναι ο ρεαλισμός, αυτή είναι η κατάσταση η δύσκολη και βέβαια αυτό το πράγμα κρατάει 10 χρόνια. Και κύριε εδώ, επιτρέψουμε ένα σχολιάκι τελευταίο. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε νέα πρόσωπα. Ακούτε και τα λένε και οι ίδιοι. Δήμαρχος ο άλλος 15 χρόνια, δήμαρχος ο άλλος 8 και πριν αντινομάρχης, ο άλλος περιφερειακός σύμβουλος δημοτικός. Δεν έχουμε νέα πρόσωπα εννοώ. Τα ίδια υλικά πάνω κάτω μας. Και εγώ είμαι παλιός. Να το πω έτσι απλά. Αν και νέος ηλικία. Κύριε Παντεράκη, άρα έχει σημασία τι λέμε εδώ. Έχουμε σταθεί τυχεροί μέχρι και σήμερα. Προσέξτε, και δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποιο ατύχημα. Προσέξτε να δείτε, να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Αναφέρθηκε ο κύριος Ζερβάκης σε μία μελέτη του ΙΤΕ. Το ερώτημα είναι, ποιος την ανέθεσε αυτή τη μελέτη? Την ανέθεσε η Δημοτική Αρχή δικιά μας. Άρα, αυτή τη στιγμή, μία μελέτη που ανέθεσε η Δημοτική Αρχή δικιά μας έχει μισό λεπτό, έχει αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί σαν μελετητική διαδικασία
και έχουμε ξεκινήσει τώρα τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι αντιδράσεις και ο κακός χειρισμός, θα έλεγα, από ορισμένους όσον αφορά αυτά που γίνανε και αφορούν τον παραλιακό μέτωπο. Και προσπαθούν όλοι να ρίξουν ευθύνες σε μένα για τη λιθοδομή. Σαν ότι ο Δήμαρχος αποφάσισε να γίνει λιθοδομή. Εγώ είμαι χημικός, εσείς είστε φαρμακοποιός, μαθηματικός. Η απόφαση του Δημοτικού. Σταθήκατε απέναντι σε όλη την κοινωνία. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν απέτηση από την περιφέρεια να γίνει μια παρέμβαση όσο γίνεται περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική. Η πρώτη πράγματι πρόταση της περιφέρειας, η οποία ήταν αποτέλεσμα μελέτης από ένα λιμενολόγο, ήταν να γίνει μια λιθοδομή. Η δεύτερη παρέμβαση, την οποία συμφωνήσανε όλοι, και το τονίζω αυτό, και ο κύριος Καραμανολάκης και ο κύριος Ζερβάκης, όλοι συμφωνήσαν, ήταν πάλι λιθοδομή, ίσως με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με συγχωρείς πολύ, κανείς δεν συμφωνεί σε αυτό το πράγμα. Συμφωνήθηκαν και όταν μαζευτήκαμε στην περιφέρεια. Λάθος κάνεις. Ποτέ δεν συμφωνεί σε αυτό το πράγμα. Όλοι συμφωνήσαμε. Και το έχω δηλώσει και εγγράφος και με συγχωρείς που δεν κρατώ τα έγγραφα, θα δείξω. Δεν το αρνήθηκε κανείς εκείνη τη συνεδρία. Την οποία συνεδρίαση αυτή στην περιφέρεια την προκάλεσα εγώ. Βλέποντας πράγματι ότι υπάρχει ένα κοινωνικό θέμα, βλέποντας όμως ότι εδώ θα πρέπει να δοθεί μια λύση, διότι αυτός ο δρόμος είναι ζωτικής σημασίας δρόμος για την οικονομική, κοινωνική ζωή της περιοχής και είναι και θέμα ασφάλειας της ζωής των ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ήταν καταστροφή, δεν ήταν λύση. Δεν ήταν λύση ο συγκεκριμένος. Όλοι το δεχτήκανε και έγινε και εργολαβία. Ανατέθηκε εργολαβία την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η εκτέλεση της εργολαβίας, περιέργως κάποιοι πήραν τηλέφωνο και σταμάτησε το λιμεναρχείο την εκτέλεση της εργολαβίας. Ευτυχώς. Το ποιοι ήταν, αυτό είναι κάτι ευτυχώς, άλλο. Δεν ξέρω ποιος πήρε τηλέφωνο, αλλά ευτυχώς και σταμάτησε τη συγκεκριμένη. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Έτσι, θα πρέπει να γίνει μια ειδική νομοθετική ρύθμιση που να δίνει τέτοια δυνατότητα σε παρεμβάσεις, σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις που παίζεται η ασφάλεια και η ζωή των ανθρώπων, κύριε Πατράκη, να τελεία, δοθεί τελεία. Η δυνατότητα λοιπόν υπάρχει, να γίνονται άμεσες ειδικό παρεμβάσεις. Νομικό πλαίσιο. Δυστυχώς, Γιαλού, άρθρο 14, να βάλουμε μια τελεία. Συγγνώμη, αυτό όχι, δεν έχει γίνει. Θα πρέπει να το πω. Εμείς λοιπόν, σαν υπεύθυνη δημοτική αρχή. Αφήστε με να τελειώσω. Να βάλετε μια τελεία όμως για να σαν υπεύθυνη δημοτική αρχή, επειδή είδαμε αυτό το πρόβλημα, μόλις αναλάβαμε. Κοιτάξαμε να δώσουμε μία λύση. Κύριε Καραμανολάκη, ο λόγος εσάς. Και η λύση υπάρχει αυτή το άρθρο 14. Συγγνώμη, κύριε Παντεράκη, να βάλετε μία τελεία. Υπάρχει το άρθρο 14 του νομικού πλαισίου περί Αγιαλού, που δίνει τη δυνατότητα να συνταχθεί η τριμελής επιτροπή, η οποία και την οποία, ενώ την εκάλεσε, ουδέποτε την ενεργοποίησε. Λάθος δεν συνεργάστηκε με τη χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου, έτσι. Ενώ μπορούσε και προβλέπεται όταν υπάρχουν συγκοινωνιακοί και εμπορικοί λόγοι, υπάρχουν περιπτώσεις να αποκαταστήσει το δρόμο και το παραλιακό μέτωπο. Και όχι μόνο αυτό, όταν του έδωσε τη δυνατότητα ο εισαγγελέας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ποινικού κώδικα, που λέει ότι αν κύριε Παντεράκη το καλό που θα προκαλέσετε είναι περισσότερο από το κακό, έτσι, κάντε το, ούτε τότε τόλμησε και έχουμε στη Σκοπή, έχουμε στο Γκουρεμένο, έχουμε στο Μακρύ Γυαλό. Παντού όλα τα παραλιακά μέτωπα είναι κατεστραμμένα. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι γεγονός. Γι' αυτό είναι ατολμία, αδυναμία. Μισόλευτο. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Παντεράκης επί 2,5 χρόνια άφηνε να εννοηθεί ότι την ευθύνη για την κατάσταση του δρόμου οφείλεται στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το έπαιξε πολιτικά δηλαδή, και όχι να αντιμετωπίσει το θέμα επί της ουσίας και με αποτέλεσμα να δυσφημείται η περιοχή και να κινδυνεύουν οι άνθρωποι με ατύχημα. Αυτό ήταν απαράδεκτο από τη δική του την πλευρά. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θέματος πραγματικά εμένα με εξέπληξε. Μάλιστα. Και λοιπόν, θέλω να δικαιώσω. Κύριε Παντεράκη, ένα λεπτό για να κλείσουμε την συγκεκριμένη διαμαρτύρονται για αυτό το θέμα. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σε ένα λεπτό να απαντήσετε και να προχωρήσουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να εκτελέσει αυτό το έργο. Ας πει όποιος θέλει από το πάνελ, αν ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση αυτού του έργου. Είναι καθαρά έργο της περιφέρειας. Όσον αφορά τώρα την ευθύνη που έχουμε εμείς. Εμείς ξαναλέω και το τονίζω με έμφαση. Βλέποντας αυτά τα γεγονότα
που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ένταση των καιρικών φαινομένων, αμέσως είδαμε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και αναθέσαμε μελέτη στο ΙΤΕ, την οποία την έχουμε έτοιμη τώρα και πάμε σε διαδικασία διδοτήσεων. Αυτή είναι η ευθύνη και νομίζω εμείς δείξαμε ευθύνη, δείξαμε ότι έχουμε ένα στόχο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται και αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμη τη μελέτη. Προσέξτε, ήθελα να πάμε να ανοίξουμε λίγο. Τη μελέτη αυτή του ΙΤΕ, κύριε Παντεράκη, κάποιοι δεν την δέχονταν εξ αρχής και τώρα τη δέχονται. Το ξανά και μιλάω πριν. Και για υποψήφιους οι οποίοι είναι στους συνδυασμούς του σημερινούς. Λοιπόν, λέγαμε πάμε να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα, του τουρισμού. Κύριε Ζερβάκη, μπορεί η ΣΥΤΙΑ να αξιοποιήσει την γενικότερη δυναμική του εγχώριου τουριστικού προϊόντος? Επενδύσεις πάντως δεν γίνονται. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και το πλεονέκτημα αυτό ονομάζεται αεροδρόμιο Σιτίας. Πρέπει πάση θυσία το αεροδρόμιο Σιτίας να δικαιολογήσει και την ύπαρξή του, έτσι και να μπορέσει να δικαιολογήσει για τον ποιο λόγο κατασκευάζεται. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι άμεση προτεραιότητα όλων μας να προσφέρουμε το επενδυτικό εκείνο περιβάλλον, το οποίο θα δημιουργήσει τις επενδύσεις οι οποίες στη Σιτία τις θέλει πολύ ο κόσμος. Τώρα μου δίνετε την καλύτερη πάσα όμως, κύριε Ζερβάκη, καθώς μιλάμε για αεροδρόμιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και έχω ασχοληθεί και εγώ προσωπικά, κατεβαίνουν τουρίστες και δεν έχουν που να μείνουν στη Σιτία. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Είναι το παράδοξο ότι πρώτα έγινε το αεροδρόμιο στη Σιτία και μετά περιμένουν να γίνουν οι ξενοδοχειακές κλίνες. Έχουμε όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη Σιτία. Έχουμε μάθει από τα λάθη που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί η Σιτία κάλλιστα να αναπτύξει ένα διαφορετικό τουρισμό. Ένα τουρισμό τον οποίο τον θέλει και η κοινωνία, ο οποίος να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, να μην είναι πια το μοντέλο ήλιος-θάλασσα, να είναι ένα διαφορετικό μοντέλο που θα συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Θα συνδυάζει την κουλτούρα μας, θα συνδυάζει την ιστορία μας, θα συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, θα συνδυάζει τις απίστευτες παραλίες που έχουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε. Και το γεωπάρκο το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να αποτελέσει κάποια στιγμή ένα brand name για την περιοχή, να δώσει την υπεραξία που χρειάζεται αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού που σας είπα. Μιλάμε λοιπόν για επενδύσεις. Κύριε Παντεράκη, με την γενικότερη επένδυση της έκτασης στη Μονή του Πλού, τι εξελίξεις υπάρχουν? Οι εξελίξεις νεότερες είναι ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκεται στη φάση σύνταξης νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μαζεύονται γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα συνταχθεί το κείμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα ακολουθεί η διαδικασία. Από το 2017 δεν είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που άναψε το πράσινο φως στην επένδυση. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ενέκρινε. Σωστά το θυμάμαι, σωστά καταγράφω. Ναι, το προεδρικό διάταγμα της ΣΜΠΕ, όπως λέμε. Ναι. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα. Όμως και σε αυτό το σημαντικό βήμα βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι είναι και υποστηρικτές συγκεκριμένων υποψηφίων. Στην πράξη τι γίνεται? Η αντιπολίτευση και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν έχει μπει ούτε φτιάρι μέσα στην έκταση. Και κατά του Προεδρικού Διατάγματος στο Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία βέβαια προσφυγή απερίφθηκε. Όμως, πάνω στο θέμα του τουρισμού, ήθελα να πω δύο πράγματα. Εξέλιξη πάντως με την περίφημη επένδυση δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή όχι, υπάρχει. Σας είπα ότι συντάσσεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία αναφέρεται στα έργα υποδομής τα οποία θα πρέπει να γίνουν και στο πόσα χρόνια κτίρια πρέπει να περάσουν? Εγώ ασχολούμαι με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ρωτήσετε. Δεκαετίες έχουν περάσει. Αυτούς οι οποίοι βάλανε φρένο σε κάθε μία φάση, σημαντική φάση αυτού του σχεδιασμού. Μερίδιο ευθύνης έχετε εσείς? Μερίδιο ευθύνης εγώ προσωπικά δεν έχω, διότι ανέκαθεν εγώ υποστήριζα τέτοιου είδους επενδύσεις. Κύριε Κουρουπάκη, θα επανέλθω σε εσάς. Κύριε Κουρουπάκη, είναι μια επένδυση πάντως που δεν έχει υλοποιηθεί, πολλά έχουν ακουστεί. Όταν μιλάμε για τουρισμό. Ποιος φταίει? Όταν μιλάμε για τουρισμό, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτή την επένδυση. Εντάξει, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να αναφερθούμε και θα κλείσουμε την ατζέντα. Ναι, γιατί το λέω? Διότι με το Γενικό Πολεοδομικό που είπα πριν, προβλέπεται και Πέρπο, η οποία προχωράει αυτή την ώρα και είναι στην περιοχή της Φανερωμένης. Υπάρχει μια μεγάλη επένδυση από την Ιχτίνος, η οποία προβλέπει κατοικίες, μαρίνα, συνεδριακό κέντρο. Με την επένδυση στην έκταση, πόσα χρόνια θα περάσουν για να δούμε? Η επένδυση στην έκταση θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Το ότι δεν προχωρεί, προφανώς αυτό θα πρέπει να ερωτηθεί το Ίδρυμα,
που έχει την ευθύνη για αυτήν την υπόθεση. Εντάξει, διατελέσατε δήμαρχος, γνωρίζετε πρόσωπα και καταστάσεις. Πού κόλλησε στο παρελθόν το θέμα? Νομίζω από το 1990 έχει παραχωρηθεί η έκταση. Όχι, από το 92. Αλλά προσέξτε, εντάξει, το 92 έγινε το ίδρυμα, πολύ σωστά έγινε. Ξεκίνησε λάθος, διότι έπρεπε να γίνει ένα master plan προκειμένου να προχωρήσει. Τα λάθη, όπως ξέρετε, δεν διορθώνονται πάντα. Υπήρχαν ατυχήματα, σκοτώθηκε ο δεσπότης ο πρώην, πέθανε ο μετέπειτα. Έχουμε και τέτοια προβλήματα, δηλαδή, όσον αφορά την εξέλιξη της ιστορίας. Από εκεί και πέρα, όμως, βασική ευθύνη για την πρόοδο ή τη μη πρόοδο έχει η κεντρική εξουσία, η οποία δίνει τις άδειες και πρέπει και έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό όμως δεν το γνωρίζουν. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, στην εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη». Ανοίξαμε την ατζέντα του τουρισμού, κύριε Καραμανολάκη. Ο τουρισμός θα πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μετά και τις τελευταίες καταστροφές που απέδειξαν, και αναφέρομαι στη θεομηνία, τη φετινή, αλλά και την περισσινή, που απέδειξαν ότι ο Δήμος μας είναι ένας ανοχήρωτος Δήμος σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Πέρυσι πληρώναμε τη λειψιδρία με άστοχες παρεμβάσεις. Βιώσαμε απείρου κάλους καταστάσεις πέρυσι λόγω λειψιδρίας. Βιτιοφόρα κουβαλούσαν νερό στις κοινότητες. Υπήρξε πρόβλημα με την άρδευση που είχε αντίκτυπο στην παραγωγή του λαδιού, που όπως πιθανόν να γνωρίζετε, φέτος θα έχουμε τεράστιο έλλειμμα όσον αφορά την οικονομική ζωή του τόπου. Έτσι, μας λείπουν πολλά εκατομμύρια και λόγω λειψιδρία και μη ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού. Επομένως, λοιπόν, θεωρώ ότι, ξαναλέω, ότι ο τουρισμός θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Επενδύσεις στη Σιτία, γιατί δεν γίνονται? Θεωρώ ότι αφενός υπήρξαν αντιδράσεις στο παρελθόν για τη συγκεκριμένη επένδυση του τοπλού, που θα πρέπει να σας πω ότι ήμουν εγώ ως επικεφαλής αντιπολίτευσης που έφερα το θέμα ως μονοθεματικό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τότε αποφασίσαμε από κοινού όλη η τοπική κοινωνία, σύσσωμη, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και έτσι επιταχύθηκαν οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς, σαν δημοτική παράταξη ανεξάρτητη, λέμε ναι στις μεγάλες επενδύσεις. Είμαστε αυτοί που λέμε ναι πράγματι για να θωρακίσουμε και το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Μάλιστα. Και το γεωπάρκο, έτσι, τα οποία είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Λέμε ναι στις μεγάλες αυτές επενδύσεις. Όμως πάντα με την προσοχή μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Ζερβάκη ότι ο τουρισμός αφενός είναι ένα εύθραστο πολύ προϊόν και θα πρέπει να προσανατολιστούμε και σε άλλες θεματικές ενότητες και να μην μείνουμε στο παροχημένο και παρικμασμένο, δεν θα πω αποτυχημένο, αλλά στο μοντέλο ήλιος-θάλασσα. Πρέπει δηλαδή πλέον να έχουμε νέες, έξυπνες, καινοτόμες ιδέες όσον αφορά το τουριστικό προϊόν, να στηρίξουμε επίσης όχι μόνο τα λίγα μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί η άποψη ότι δεν έχουμε δωμάτια δεν είναι αλήθεια. Έχουμε πάρα πολλά τουριστικά καταλήμματα, μικρά τουριστικά συγκροτήματα, τα οποία περίπου μιλάμε για 2.500-3.000 δωμάτια. Και αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Να σας πω ότι μέχρι τώρα στις εκθέσεις της Διεθνής του Τουρισμού καν δεν εκπροσωπούν το. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε και ένα άνοιγμα προς τα μικρά καταλήμματα. Κύριε Σημεωνίδη, να περάσω σε εσάς. Φαντάζομαι ανάπτυξη του τουρισμού βρίσκεται σε άμεση σχέση και με επενδύσεις. Και με ιδιωτικές επενδύσεις. Ναι. Κακά τα ψέματα. Βεβαίως. Στον καπιταλισμό είμαστε. Δεν είπε κανείς ότι ζούμε σε κανένα περιβάλλον άλλου τύπου. Αλλά εμείς πάντα βάζουμε και λέμε και στο λαό να το κάνει αυτό. Τον βοηθάει να κρίνει την τοποθέτηση του καθενός. Όταν λέμε ανάπτυξη γενικά, είναι από ποιον και για ποιον. Νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που θα πω σε επιχείρημα το βιώνει ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι όταν ευδοκιμούν οι αριθμοί, ευδοκιμούν και οι άνθρωποι. Ξενοδοχοϋπάλληλοι, για παράδειγμα, πιάνουν δουλειά
την σεζόν τα ξεκινάει και τελειώνει η σεζόν με 10 κιλά κάτω, με μαύρες σακούλες στα μάτια, να χρειάζονται 3 μήνες τουλάχιστον για να μπορούν να συνέλθουν. Δεν συζητάμε με τη μισθούς, δεν συζητάμε με την εντατικοποίηση και ένταση της εργασίας, δεν συζητάμε με τους όρους εργασίας και βέβαια εδώ είναι και για να μπορούν να πλουτίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχει παράδειγμα, υπάρχει μάλλον πείρα στην Κρήτη. Υπάρχει πείρα στην Κρήτη. Τρία τελευταία χρόνια έχουμε ρεκόρ αφίξεων, ρεκόρ εισοδήματος. Είχε αυτό βελτίωση για τους ξενοδοχείου υπαλλήλους, για το εισόδημά τους, για τα κέρδη, όλα αυτά που απέναντίας. Δεν είχε. Είχε για τους αυταπασχολούμενους που ασχολούνται στον τουρισμό. Κύριε Σμιονίδη, με ποιο τρόπο η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συνδράμει στις προσπάθειες και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού, συγκεκριμένα όμως. Με τη λογική που προσεγγίζει και η δημοτική αρχή αυτή και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι, γιατί μίλησαν με τέτοιους όρους, μιλάνε. Και η περιφερειακή αρχή το προηγούμενο διάστημα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Σε περίπτωση που εκλεγείται δήμαρχος, η δική σας λογική έχει ως επίκεντρο ποιες δράσεις. Η δική μας λογική λέει ότι πρώτον πρέπει το πορτοφόλι του ψηφιακού να μπορείς να το ελαφρύνεις όσο μπορείς. Σε δημοτικά τέλη, σε δημοτικούς φόρους. Να μπορείς να το ελαφρύνεις στο πόσα θα δίνει για να πάει στον παιδικό σταθμό, να έχει οπωσδήποτε θέση να βρει για τον τουρισμό, για τον υπηαγωγείο. Όχι, έχει σημασία αυτό που σας λέω. Απλά έχει σημασία να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Εμείς θέλουμε να είναι ευτυχισμένοι. Και ευτυχισμένος ψηφιακός αυτός που έχει μια δουλειά με αξιοπρέπεια, την απολαμβάνει, μπορεί να πάει να κάνει τις διακοπές του, να έχει πρόσβαση και στο σπίτι στο χωριό του που λέγαμε και πριν. Αυτό είναι προτεραιότητα. Και βεβαίως να σας πω και κάτι στον καπιταλισμό, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, για να μην κουραζόμαστε. Το πού θα κάνει επενδύσεις στο μεγάλο κεφάλαιο δεν αποφασίζουν εδώ οι κύριοι. Ούτε οι τέσσερις που είναι εδώ, ούτε κανένας. Το πού θα κάνει επενδύσεις στο μεγάλο κεφάλαιο και οι μεγαλοεπενδυτές καπιταλιστές έχει να κάνει που θα βγάλουν τα περισσότερα κέρδη. Άρα λοιπόν εδώ εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι θα συμβάλλουμε στη χειροτέρευση των όρων, γιατί αυτό είναι. Συμβολή στην καπιταλιστική ανάπτυξη που θέλει τον τουρισμό να έχει να κερδοφορήσει, σημαίνει να συμβάλλει σε ένα αντεργατικό πλαίσιο, σε ένα αντεργατικό προστάσιο κτλ. Δεν είμαστε σε αυτό το μετερίζοντας. Κύριε Παντεράκη. Ναι. Χαίρομαι που οι προλαλήσαντες έκαναν αναφορά στο γεωπάρκο και δώσανε μάλιστα και έμφαση. Και ήθελα να θυμίσω στους αγαπητούς συνυποψηφίους ότι επί δικιάς μας θητείας εντάχθηκε ο Δήμος Ιτίας στην ομάδα εκείνων των περιοχών που χαρακτηρίζονται σαν γεωπάρκο. Και πράγματι ήταν μια σημαντική κατάκτηση για το Δήμο μας και είμαστε περήφανοι σαν Δημοτική Αρχή, διότι καταφέραμε να μπούμε στο παγκόσμιο δίκτυο των γεωπάρκων και το όνομα Σιτία αυτή τη στιγμή ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το εργαλείο είναι πολύ σημαντικό για μας για να εκμεταλλευτούμε αυτό που λέμε ωφέλιμος τουρισμός. Ένας τουρισμός ο οποίος αφήνει κέρδη σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν. Αφήνει κέρδη ο τουρισμός στη Σιτία. Να καταλήξουμε εκεί. Θα φτάσω εκεί. Αυτό ενδιαφέρει τον τηλεθεατή λοιπόν αυτή τη στιγμή. Και διαχέει τα κέρδη σε όλους εκείνους που εμπλέκονται στο τουριστικό προϊόν. Και είμαι επίσης περήφανος. Οι φορείς του τουρισμού και οι επιχειρηματίες της Σιτίας είναι ικανοποιημένοι από τα κέρδη. Θα φτάσουμε και εκεί. Είμαι επίσης περήφανος διότι για πρώτη φορά επί της δικής μου θητείας δραστηριοποιήθηκε μάλλον για πρώτη φορά η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου. Ενός Δήμου που από το 1976, αν θυμάμαι καλά, είχε χαρακτηριστεί τουριστικός Δήμος. Και ουδέποτε είχε συσταθεί τέτοια επιτροπή. Εμείς λοιπόν, αυτή την επιτροπή τη λειτουργήσαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πήραμε εκείνες τις πληροφορίες που θέλαμε από αυτούς που ασχολούνταν με το τουριστικό προϊόν και αποφασίσαμε και πήραμε μετά μια μεγάλη πολιτική απόφαση και ανέλαβε στη συνέχεια ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σιτίας την τουριστική προβολή του Δήμου μας. Και μάλιστα κάναμε μια στοχευμένη τουριστική προβολή. Τι εννοώ με αυτό? Απευθυνθήκαμε σε μια συγκεκριμένη αγορά, τη σκανδιναβική αγορά, η οποία θεωρώ ότι θέλει περιοχές σαν την περιοχή της Σιτίας. Και οι τουρίστες που έρχονται αυτή τη στιγμή στη Σιτία δεν είναι τουρίστες του all inclusive. Είναι τουρίστες οι οποίοι είναι ωφέλιμοι τουρίστες, τους αρέσει το περιβάλλον και τα χρήματά τους τα δίνουν σε όλους όσους εμπλέκονται στο τουριστικό προϊόν. Και στους ταξιτζίδες και στις ταβέρνες και σε άλλους χώρους, στα οικιακά αυτοκίνητα. Οπότε είστε ικανοποιημένος. Εκεί καταλήγουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι, λοιπόν, διότι αυτό που στοχεύσαμε αποδείχθηκε ότι το στοχεύσαμε σωστά και αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, όλοι είναι ευχαριστημένοι από τα έσοδα τα οποία υπάρχουν στη Σιτία.
Και μάλιστα διαχέονται αυτά τα έσοδα. Κύριε Κουρουπάκη. Όταν μιλάμε καταρχήν για τουρισμό, μιλάμε για τη δημιουργία προϋποθέσεων επενδύσεων, που πολύ σωστά το τονίζεται αυτό, το οποίο μπορεί να έρθει και μέσα από το σχεδιασμό για πολεοδόμηση σε τουρισμό και αναψυχή, με μαρίνα, με το γεωπάρκο, με καταδυτικό πάρκο κλπ. Ζείτε στην ίδια πόλη με τον κύριο Πατεράκη. Αλλά, είπε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι πάντες είναι ικανοποιημένοι από τα ωφέλη και τα κέρδη. Συμφωνείτε? Όχι, βέβαια. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει εστερήσει πάρα πολύ, και ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση του γεωπάρκου, και δεν ξέρω πώς μπορεί να αιτιολογηθεί η παρέτηση από το πρόγραμμα τριών μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Σχεδίου που αφορά τη διαχείριση γενικά του γεωπάρκου. Επίσης κινδυνεύει με κίτρινη κάρτα λόγω καθυστερήσεων στις υποδομές. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη προσοχή, χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα, και βέβαια πρέπει να πω εδώ ότι ειδικά όσον αφορά τη μαρίνα που είπα πριν, πρέπει να προωθηθεί πάση θυσία για να δημιουργηθεί μια μαρίνα τουριστικών σκαφών, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει, ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει. Κύριε... Και μαζί με όλα τα άλλα, ναι, μπαίνει και το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, διότι όταν μιλάμε για τουρισμό είναι κρίσιμο ζήτημα και αυτό. Η διαχείριση των απορριμμάτων, κύριε Ζερβάκη, είναι μια καθαρή πολυσιτία? Να επανέλθω να κάνω μια μικρή τοποθέτηση ότι έχει να κάνει με τη μαρίνα που αναφέρθηκε ο κ. Κουρουπάκης. Επειδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν αντιπολίτευση, εμείς και σαν δήμαρχος ο κ. Κουρουπάκης, είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της δημιουργίας κάποιων πλωτών εξεδρών για τη δημιουργία μαρίνας. Δεν προχώρησε το έργο. Γιατί δεν προχώρησε? Ο κ. Κουρουπάκης ήταν δήμαρχος. Ναι, φυσικά. Το αφήσαμε με πρόταση, με μελέτη, και δεν προχώρησε όπως το λες. Αλλά πότε έγινε αυτό? Το 10. Το 10. Όχι το 10. Το 10. Όχι το 10. Τη δεύτερη χρονιά της θητείας μας, το 2007. Το 10 είχε γίνει η πρόταση στο Τζέσικα με 2 εκατομμύρια για να γίνει η μελέτη, την είχαμε κάνει εμείς και φυσικά το είχαμε προτείνει. Βεβαίως. Είναι μία... Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε, είναι λάθος. Έχουμε... Κοιτάξτε να δείτε. Είναι λάθος. Ένα τέταρτο ακόμα. Ναι, μην αναλωθούμε και μην εστιάσουμε στο θέμα που το έχουμε. Αναφερόμαστε σε έννοιες. Όταν λέμε ότι το προτείναμε στο Τζέσικα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας επενδυτής, ένας ο οποίος θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα την δυνατότητα μετατροπής του μικρού λιμανιού της Ιτίας σε μαρίνα. Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Επί θητείας μου, το λιμενικό ταμείο από νομαρχιακό έγινε δημοτικό. Μεγάλη κατάκτηση. Αυτό τι μας δίνει τη δυνατότητα? Να σχεδιάσουμε εμείς πλέον το τι θέλουμε. Και σχεδιάσουμε. Και έχουμε κάνει το σχέδιο ασφάλειας του λιμανιού. Άρα δημιουργούμε τις συνθήκες για να δεχτούμε κρουαζιερόπλοια. Δεύτερον, είμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης του master plan του λιμανιού, το οποίο προσδιορίζει και τις χρήσεις του κάθε τμήματος του λιμανιού. Μέσα λοιπόν από την ολοκλήρωση του master plan θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και αυτές τις πλωτές εξέδρες τις οποίες ανέφερε ο κύριος Ζερβάκη και ο κύριος Κουρουπάκης. Κύριε Ζερβάκη, φαντάζομαι δεν θέλετε να αποφύγετε τίποτα την ερώτηση αν η Σιτία είναι καθαρή πόλη. Όχι, βέβαια. Οπότε, περιμένω απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής. Το κομμάτι, το κεντρικό κομμάτι της πόλης της Σιτίας, όταν μιλάμε κεντρικό κομμάτι, μιλάμε πέριξ της πλατείας, έχει βελτιωθεί η εικόνα του. Εάν πάμε στην γειτονιά, το μεγαλύτερο κομμάτι της Σιτίας, το οποίο ξεκινάει από τη Μύσονος και πάνω, εάν πάμε στα τοπικά διαμερίσματα, εάν πάμε στις τοπικές κοινότητες, εάν πάμε στις δημοτικές ενότητες, τους πρώην δήμους, θεωρώ ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί δυστυχώς καθόλου. Είμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε, και παρόλο που εμένα μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά το έχω πάρα πολλές φορές, έχει τύχει να ακούσω και από την προηγούμενη θητεία μου στα δημοτικά και από την θητεία μου τώρα στην περιφέρεια, έχουν γίνει πολλές αποστολές στο εξωτερικό για να δούμε οι άρχοντες του τόπου πώς γίνεται η διαχείριση του αποκομιδή των απορριμμάτων στις σύγχρονες πόλεις. Είμαι περίεργος, όλες αυτές οι αποστολές δεν αποκομίσαν ένα θετικό το οποίο να μπορέσουν να το εφαρμόσουν στην καθημερινότητα τόπου? Μάλιστα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε κάδους ακάλυπτους, συνεχίζουμε να βλέπουμε τα σκουπίδια εκτεθειμένα, συνεχίζουμε να βλέπουμε απορριμματοφόρα τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους, συνεχίζουμε να βλέπουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ώρες αιχμής. Έχουν και οι πολίτες κοινοτροπία, είναι λανθασμένοι σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά βέβαια φέρει ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά. Το χώρο διαχείρισης τον έχετε επισκεφθεί, κύριε Ζερβάκη? Το χώρο διαχείρισης πάνω στα απορριμμάτων. Τον έχω επισκεφθεί, ναι. Μάλιστα. Πριν από ένα χρόνο. Και.
να πω σε τι κατάσταση είναι. Λέτε... Είναι ένας χώρος διαχείρισης όπως συνήθως είναι όλοι οι χώροι διαχείρισης σε όλους τους τόπους. Δυστυχώς. Όχι, δεν είναι. Κύριε Καραμανολάκη, πολύ μεγάλο λάθος. Το θέμα με τα αδέσποτα. Καταρχήν, δεν μου δώσατε τη δυνατότητα να βάλω κι εγώ μια πινελιά. Σας έχω δώσει πολλές δυνατότητες. Δεν θέλω παράπονο σήμερα. Θέμα της καθαριότητας. Όχι, δεν παραπονιέμαι. Σχετίζεται. Απλά επειδή συζητούσαμε για το τουρισμό. Η πάσα που σας κάνω με τα δέσποτα, επειδή δέχτηκα ένα μήνυμα από τηλεθεατή, και καλό είναι να τους σεβαστούμε και να δώσουμε και τις πάσες που θέλουν αυτοί σήμερα. Πιστέψτε με, δεν θα αποφύγω ότι προφανώς. Το θέμα με τα δέσποτα και η διαχείριση των αδέσποτων έχει άμεση σχέση και με την καθαριότητα της πόλης. Καθώς έλαβε ένα μήνυμα ότι η ιερή αγελάδα της Σιτίας είναι τα αδέσποτα. Όχι ότι δεν πρέπει να τα φροντίζουμε, αλλά ότι δεν υπάρχει μια σωστή διαχείριση και ένας ορθός καθαρισμός. Ισχύει, κύριε Καραμανολάκη, αυτό? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει κάνει κάποια βήματα όσον αφορά τον έλεγχο των αδέσποτων. Εξάλλου υπάρχει νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει ακριβώς τις δράσεις μας και οφείλουμε όλοι να υπακούσουμε αυτό το νομικό πλαίσιο, το οποίο προτείνει συγκεκριμένες δράσεις. Παράδειγμα, έτσι, κάθε αδέσποτο θα πρέπει να περνάει από υγειονομικό έλεγχο, θα πρέπει να τοποθετείτε το μικροτσίπ το οποίο θα δείχνει ότι είναι ιδιοκτησία της Δημοτικής Αρχής. Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να εναρμονιστούμε με το νομικό πλαίσιο επακριβώς, όμως θα πρέπει και τα αδέσποτα, όπως είναι αυτή τη στιγμή στην πόλη, να προάγουν και το φιλοζωισμό. Διότι έχουμε και κρούσματα. Να ξεκαθαρίσω ότι ο πολιτισμός μιας πόλης και μιας περιοχής φαίνεται και από την αντιμετώπιση προς τα αδέσποτα. Προτεραιότητα η φροντίδα των αδέσποτων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είμαι από αυτούς που πραγματικά θεωρώ ότι η εικόνα με τα αδέσποτα αποτυπώνει και το επίπεδό μας. Και ξαναλέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα όσον αφορά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν προάγουν το φιλοζωισμό οι εικόνες που βλέπουμε. Μπορούν να γίνουν και εκεί βήματα. Επιτρέψτε μου όμως να πω. Είναι μια καθαρή πόλη. Επιτρέψτε μου, δεν μου δίνετε το λόγο όμως όσον αφορά την καθαριότητα. Σας βοηθάω να τρέψουμε λίγο τη συζήτηση. Να πω και εγώ τη δική μου τη λογική όσον αφορά την υπηρεσία της καθαριότητας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα βελτίωση του τομέα καθαριότητας, διότι συνδέεται με την επισκεψιμότητα, συνδέεται με τον τουρισμό, συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ανακύκλωση δεν γίνεται σωστά. Θα μπορούσαν, και αυτό προτείνουμε εμείς, να δοθούν κίνητρα στους πολίτες να ανακυκλώνουν. Δηλαδή να δημιουργηθούν πράσινα σημεία στην πόλη, τα οποία να ενισχύουν και να επιβραβεύουν με μπόνους και με πόντους κάθε πολίτη που συμμετέχει στην ανακύκλωση. Διότι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες του Δήμου μας ότι όταν θάβουμε τα συμβατικά με απορρίμματα. Με μπόνους και με πόντους, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Προσέξτε με, εμείς μιλάμε σαν συνδυασμός για μια ανταποδοτική κάρτα που θα δοθεί στους πολίτες. Που θα κερδίζει ο δημοτιστής. Ακριβώς. Οι πολίτες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης, γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να κατανοήσουν οι πολίτες ότι το να θάβουμε τα συμβατικά απορρίμματα αυτό κοστίζει στο Δήμο, διότι πληρώνουμε 30 ευρώ τον τόνο για να τα θάβουμε στο χιτά. Αν αντί δεν τα ανακυκλώνουμε, μας πληρώνουν. Άρα πρέπει να επιβραβεύσουμε τους πολίτες και αυτό λέω εγώ και εισάγω στην διαλεκτική μου μία, αν θέλετε, μία νέα ιδέα, την ανταποδοτική κάρτα, η οποία θα συσσωρεύει πόντους και μπόνους και τα οποία ο πολίτης είτε θα τα μεταφράζει με μείωση των δημοτικών τελών, είτε με εκπτώσεις σε συνδεδεμένα καταστήματα, είτε δωρίζοντας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να γίνουν βήματα όσον κύριε αφορά την καθαριότητα. Σημειωνίδη, για να το πάω και εγώ ένα βήμα παραπέρα, μιλάμε για καθαριότητα μιας πόλης, για το πόσο καθαρή είναι μια πόλη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στους περισσότερους δήμους είναι υποστελεχωμένες. Ναι, καλά, δεν την κάνετε για την ερώτηση σε μένα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς με την τελευταία τοποθέτηση τρίβουν τα χέρια τους τώρα αυτοί που ενδιαφέρονται επιχειρηματικά να ασχοληθούν με το σκουπίδι. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το εξής. Ότι είναι πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα για τον πολύ, τον κόσμο, τον απλό. Είναι πολύ σημαντικό. Και ειδικά τώρα τι στάση κρατάει ο καθένας, που βέβαια δεν ξέρω αν φτάνει ο χρόνος τώρα, τι στάση κρατάει ο καθένας τώρα που αυτό το πράγμα θέλει να αξιοποιηθεί από μεγάλες εταιρείες,
μεγαλοεπιχειρηματίες, επειδή ακριβώς το σκουπίδι είναι χρυσός. Έχει δηλαδή και μπορεί να έχει οικονομικά αποτελέσματα κέρδη και βέβαια και τότε πάλι θα χρυσοπληρώνει ο ίδιος ο Κοσμάκης που πληρώνει και τώρα. Έχει μια σημασία λοιπόν η στάση του κάθε ενός και σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα και υπήρχε πείρα σε ζήτημα που είχε η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει σε σχέση με τις φορές διαχείρισης, που εδώ παίζονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τη στάση κρατάει ο καθένας και όχι μόνο βέβαια στη Σιτία του Δημοσίας, αλλά σε όλους τους Δήμους της Κρήτης. Δεν προλαβαίνω να επεκταθώ, αντιλαμβάνομαι, λόγω χρόνου κτλ. Απλά αυτό που ήθελα να πω και δεν ξέρω αν θα ξαναπάρουμε το λόγο. Γι' αυτό θέλω να σας. Θα κάνετε ένα επίλογο. Αυτό που έχει αξία. 7 λεπτά. Αυτό που έχει αξία σε σχέση με την καθαριότητα είναι ότι πολλές φορές εδώ να δει ένας κόσμος μια μονοτονία. Καθαριότητα να καθαρίζονται και τα ρέματα που δεν καθαριζόντουσαν. Να καθαρίζονται οι ποταμοί που δεν καθαριζόντουσαν. Και αυτά είναι καθαριότητα. Το λέω αυτό γιατί να αποτελέσματα μιας βροχής, μιας νους καιρικού φαινομένου, μιας εξέλιξης. Ο δικός σας σχεδιασμός λέω ότι με αυτή την έννοια, κύριε Σημεωνίδη. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια. Ναι. Επειδή ακριβώς εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι όπως τους άλλους τέσσερις, έχουμε την πολυτέλεια να μπορούμε να συνεργαστούμε καταρχάς πρώτα και κύρια με τον ίδιο το λαό, με το κίνημα που διεκδικεί. Αυτό ακριβώς, δηλαδή τη μείωση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς οι επενδυτές που έλεγα και πριν βλέπουν ως χρυσό το σκουπίδι, εμείς λέμε ότι από αυτό το πράγμα ότι είναι, είναι χρυσός, μπορεί οι Δήμοι, μπορούν οι Δήμοι, να την ολοκληρώσω, μπορούν οι Δήμοι να βγουν ωφελημένοι μέχρι και να μηδενίσουν τα τέλη που υπάρχουν για την καθαριότητα και συνολικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι αυτό στο μυαλό. Ο καθένας έχει αυτό στο μυαλό ένα λεπτό των κυβερνήσεων να κάνει το δικό του επίλογο και να αναφερθεί όπου εκείνος νομίζει. Ναι. Να ξεκινήσω με τον κύριο Παντεράκη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα είναι ήδη είδος επίλογου, διότι αναφερθήκανε σε θέματα καθαριότητας για τα οποία. Αξιοποιείτε το λεπτό όπως εσείς θέλετε. Θέλω να όχι παραπάνω όμως για να κλείσουμε. Λοιπόν, αναφορά. Λοιπόν, χαίρομαι που ο κύριος Καραμανολάκης θεωρεί ότι το θέμα που αφορά την διαχείριση των αδέσποτων έχουμε μια επιτυχή εξέλιξη του θέματος. Όμως, πάνω στο θέμα που αφορά την καθαριότητα. Επειδή λεχθήκανε διάφορα. Όσον αφορά λοιπόν την ανακύκλωση, οφείλω να πω το εξής. Ενώ όταν ανέλαβα η ανακύκλωση γινόταν μόνο στο Δήμο Σιτίας, επεκτείναμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες την ανακύκλωση. Άρα αυξήσαμε τον όγκο των ανακυκλώσιμων. Και μειώσαμε, με νούμερα τα λέω τώρα αυτά, μειώσαμε τον όγκο των συμβατικών απορριμμάτων. Επιπλέον, επειδή πράγματι στο ΧΙΤΑ έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια, επεκτείναμε το ΧΙΤΑ το οποίο κληρονομήσαμε από τον κύριο Κουρουπάκη, που ήταν στη σωστή κατεύθυνση διαχείρισης των απορριμμάτων. Και βλέποντας αυτό το πρόβλημα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος, μια μεγάλη παρέβαση της τάξης των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε ο ΧΙΤΑς αυτό να εξυγχρονιστεί, να γίνει ένα νέο κύτταρο, να γίνει νέα περίφραξη, να εξυγχρονιστεί ο βιολογικός καθαρισμός του ΧΙΤΑ, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας το πρόβλημα των απορριμμάτων και περιμένουμε τη θετική αξιολόγηση της μονάδας διαλογής απορριμμάτων που σχεδιάζεται να γίνει στη Σιτία με βάση τον ΠΕΣΔΑΚ που θα λύσει το πρόβλημα στο ΔΙΗΝΕΚΕΣ της διαχείρισης των απορριμμάτων και κλείνω όσον αφορά τον αριθμό των απορριμματοφόρων. Εμείς κληρονομήσαμε πράγματι πεπαλαιωμένο στο απορριμματοφόρων. Όμως επί θητείας μας, χωρίς να πληρώσει ούτε μισό ευρώ επιπλέον ο πολίτης, αγοράσαμε 3 καινούργια απορριμματοφόρα, αγοράσαμε κάδους συμβατικούς, αγοράζουμε κάθε συμβατικούς κάθε χρόνο τελεία. Και συνεχώς ανανεώνουμε ο λόγος τους, στον κύριο Ζερβάκη. Κύριο Ζερβάκη. Σαν επίλογο. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε, εμείς ασχολούμαστε με τα δημοτικά πράγματα και δημιουργήσαμε τη συγκεκριμένη παράταξη Σιτία Ανώνυμες Δυνάμεις, διότι θεωρούμε ότι ο κύκλος για κάποιους ανθρώπους έχει κλείσει. Όταν να δώσουν, το δώσανε. Θεωρώ ότι τους ευχαριστεί και η κοινωνία της Σιτίας και ο τόπος, διότι πραγματικά εγώ πιστεύω ότι δεν θέλω ούτε να μηδενίζω κανένας το έργο, έτσι, ούτε να απαξιώνω κάποια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι έχει κλείσει ένας κύκλος συγκεκριμένος για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι παθογένεια και είναι κάτι αντιδημοκρατικό, θεωρώ, και δείγμα έλλειψης υγείας μια κοινωνίας, έτσι, να περιστρέφεται γύρω από συγκεκριμένα άτομα στο ΔΙΗΝΕΚΕΣ. Θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τα δημοτικά, να δώσουν τη δημιουργικότητα που έχουν, την αποτελεσματικότητα, την εμπειρία. Κύριε Κουρουπάκη, για να μπορέσουμε να πάμε στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζερβάκη. Κύριε Κουρουπάκη. Καταρχήν,
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι της καθαριότητας και να πω ότι οι υποδομές έχουν υστερήσει κατά πολύ και κατά απαράδεκτο τρόπο και επομένως χρειάζεται πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τα όσα ακούστηκαν εδώ για κύκλους που κλείνουν και ανοίγουν, θέλω να πω ότι πραγματικά είναι δικαίωμα δημοκρατικό του καθενός να θέλει να συμμετέχει και να προωθεί ζητήματα όταν και η ίδια η κοινωνία το απαιτεί. Και βέβαια η δική μας συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια είναι για να συνεχίσουμε αναπτυξιακό έργο το οποίο είχαμε αφήσει και το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει Μάλιστα. από το ίδιο σημείο. Όταν βλέπουμε, όταν υπάρχουν υστερήσεις, όταν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη που σταματήσανε, όταν βλέπουμε ένα κολυμβητήριο το οποίο είναι με βούρκα, όταν βλέπουμε σχέδια πόλης τα οποία καρκινοβατούν, όταν βλέπουμε εξαγγελίες περί πρασίνων αγροτικών κοινοτήτων τα οποία ουσιαστικά δεν έγιναν ποτέ και όταν βλέπουμε μία σιτία η οποία πραγματικά, μα το λέω πραγματικά, έχει μείνει πίσω και χρειάζεται γρήγορους ρυθμούς για να προχωρήσει μπροστά. Κύριε Καραμανολάκη. Εγώ βλέπω καθαρά τεχνοκρατικά το Δήμο. Εντοπίζω λοιπόν το λάθος. Διότι όπως είπε σωστά και ο κύριος Σημεωνίδης, οι χρηματοδοτήσεις από την κυβέρνηση έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά κοινοτικά κονδύλια. Κάτι που δεν κάνει αυτή η δημοτική αρχή. Και τι χρειάζεται για να γίνει αυτό το πράγμα? Χρειάζεται ένα ειδικό μελετητικό γραφείο στο Δήμο, το οποίο να διερευνά και να αξιοποιεί, να εκμεταλλεύεται τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα. Χάνουμε λεφτά. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει χάσει εκατομμύρια. Ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Χάσαμε 2 εκατομμύρια σχεδόν. Μια δυνατότητα να αναπλάσουμε τον κεντρικό ιστό της πόλης με υπογειοποιήσεις των καλωδίων, με παιδικές χαρές, με πεζοδρομίες κλπ. Χάσαμε δυνατότητα να αναπλάσουμε τα δημοτικά κτίρια. 2,5 εκατομμύρια χρηματοδότηση, 100% τη χάσαμε. Χάσαμε τη δυνατότητα να κάνουμε σχολικά συγκροτήματα, κοινωνικές δομές, ΓΔΑΠ για αμαία κλπ. Λέω λοιπόν ότι ο τόπος χρειάζεται και ανθρώπους που να είναι στον χώρο του επιχειρήν. Είμαι άνθρωπος του επιχειρήν, ξέρω από ρίσκο, ξέρω την αγωνία του επιχειρηματία, ξέρω να διεκδικώ και με αυτή τη λογική θεωρώ ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε, ξαναλέω, να δούμε το Δήμο τεχνοκρατικά και να αναζητήσουμε πηγές να πάει μπροστά, να δημιουργήσουμε συνθήκες για νέους επιχειρηματίες, ένα κλίμα, αν θέλετε, φιλόξενο για νέους επιχειρηματίες. Ο λόγος στον κύριο... Με μειώσει στα δημοτικά τέλη. Σημεωνίδη. Κύριε Σημεωνίδη. Νομίζω ότι από την συζήτηση σήμερα, τον λίγο τηλεοπτικό χρόνο, αντικειμενικά δηλαδή, και από το χώρο εκατομμυρίων τώρα εδώ που θα μπορούσαμε ή αξιοποιήσαμε κτλ., ένας κόσμος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα αν αυτά εδώ τα ζητήματα που συζητήσαμε τον ακουμπάνε και όταν τον ακουμπάνε, πώς τον ακουμπάνε. Εγώ θα σταθώ σε εμείς τι σκεφτόμαστε ως Δημοτική Αρχή. Αν θα εκλεγούμε, ό,τι μας τιμήσει ο λαός, ό,τι θέση μας δώσει, γιατί στο κάτω-κάτω αντιπολίτευση θα είναι η λαϊκή συσπήρωση, ακόμα και αν εκλεγεί Δημοτική Αρχή, όπως γίνεται και σε 5 Δήμους σε όλη τη χώρα. Εμείς θέλουμε αφενός, πρώτη προτεραιότητα είναι να μπορείς να ζήσεις σε αυτή την πόλη. Άρα σημαίνει να μπορείς να ελαφρύνεις όσο μπορείς την τσέπη των εργαζομένων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων να μπορεί να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Σημαίνει να μπορείς να έχεις δωρεάν ένα βροχονηπιακό σταθμό, ένα παιδικό σταθμό, αθλητισμό, πρόσβαση αθλητισμό στην πολιτιστική κληρονομιά, στην πολιτιστική δημιουργία. Να μπορείς να αξιοποιήσεις και να γευτείς και να απολαύσεις το φυσικό περιβάλλον που έχει ο τόπος μας. Να μπορείς να έχεις υγεία, πρόνοια αντάξει, αυτό που έλεγα και πριν, του 21ου αιώνα και κοινωνική προστασία, λίμωνο και μάλιστα τα πρόσφατα, ξαναλέω, επιμένω, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να έχεις σύγχρονες μετακινήσεις χωρίς χαράτσια, δωρεάν για όλους. Και τα λοιπά και τα λοιπά και βέβαια εργαζόμενοι με δικαιώματα και στον ίδιο το Δήμο, γιατί ειδικά την καθαρότητα που λέγαμε και πριν είναι χαρακτηριστικό, ενώ και τα ατυχήματα, τα εντυπωσίες της δουλειάς μπορεί να μην έχει ακουμπήσει ακόμα το Δήμο, αλλά όλα αυτά είναι σημεία των καιρών. Καταλήγοντας, ο λαός λοιπόν πρέπει να σκεφτεί πώς θα κάνει τη διαφορά σε αυτές τις εκλογές, ενισχυμένος, πώς θα βγει ενισχυμένος από τις εκλογικές αναμετρήσεις και τις 4. Και ενιαία να δώσει την απάντησή του και να ταράξει τα νερά. Μάλιστα. Να ξεβολέψει όλους αυτούς που τον ξεβολεύουν και του χαραμίζουν τη ζωή. Μπορεί να κάνει διαφορά με ψήφο στο ΚΚΕ και ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση. Κύριε Πατεράκη, κύριε Ζερβάκη, κύριε Κουρουπάκη, κύριε Καραμανολάκη, κύριε Σημεωνίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω κάναμε μια επικοδομητική συζήτηση και προέκυψαν
και τα ανάλογα συμπεράσματα. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία να κλείσω εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.